Χαίρετε, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 12. Νίκος Μοσχοβίτης, Ελένη Μπούντου. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 3 στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 στον Λίμπερο 107,4. Έχουμε πολλά και σήμερα να πούμε. Χρωστάμε έτσι μια ανάλυση προετοιμασία στην οποία είπαμε ότι θα κάνουμε από χθες. Έχουμε Ράσβαν Λουτσέσκου, μια συνέντευξη για λίγο αργότερα που έχουμε προγραμματίσει. Έχουμε ειδήσεις μπασκετικές, έχουμε πάρα πολύ πράγμα. Νίκο, τι κάνεις? Τι γίνεται, ρε Ελένη? Τι γίνεται, είδες, ένα 24ωρο τους αφήσαμε και ερχόμαστε με πάρα πολύ υλικό. Αν και καλοκαίρι, έτσι. Μα το καλοκαίρι εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε πιο πολύ δουλειά. Έτσι μου έχουν πει. Έτσι έχουν ψέματα, σου έχουν πει. Έτσι μου έχουν πει, το καλοκαίρι έχετε πιο πολύ δουλειά. Κοίτα, και εσύ είχες δουλίτσα χθες. Ναι, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος όμως. Είμαι παραγωγός. Αποφάσισα από σήμερα θα γίνω ραδιοφωνικός παραγωγός. Τι ωραίο. Έτσι αποφάσισα σήμερα. Τι ωραίο. Ναι. Λέω να γίνω ραδιοφωνικός παραγωγός για να λέω ό,τι θέλω. Ποια είναι η διαφορά του ραδιοφωνικού παραγωγού από το δημοσιογράφο, θεωρείς, έτσι όπως βλέπεις την κατάσταση και αποφάσισες να αλλάξεις ρόλο? Θεωρώ ότι ο παραγωγός τα ξέρει όλα και αποφάσισα ότι τα ξέρω όλα. Και να σου πω κάτι, ο ραδιοφωνικός παραγωγός δεν εκτίθεται κιόλας, έτσι? Όχι, δεν εκτίθεται, να δηλαδή, πει ό,τι θέλει. Ναι. Και λάθος εκτίμηση να κάνει σε μία είδηση είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Είπε την άποψή του άνθρωπος. Θέλω να εκτίμηση κάνω δημοσιογράφη τώρα και δεν εκτίθεται. Και εκτίθεται, δεν εκτίθεται, τους ενδιαφέρει. Θα ενδιαφέρει τον παραγωγό. Αποφάσισα λοιπόν να γίνω παραγωγός σήμερα. Λοιπόν, μπήκαμε αυτό το mood. Ωραία, τέλεια. Θα το πάμε έτσι. Ναι. Μέχρι και τις 3. Ωραία, στον Ολυμπιακό τίμο, ορίστε. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Τον παίκτη που λέγαμε χθες, ο Λιθουανός, δεν είναι αυτός? Πολύ καλός παίκτης. Λετωνός, ρε Σιλένη. Λετωνός, εντάξει. Εγώ τον έκανα Φιλανδό χθες, εντάξει. Έχουμε βάλει τρεις τέτοιες μέχρι τώρα. Τρεις υπηκότητες. Δεν πειράζει, καλά είναι. Τι γίνεται? Λοιπόν, Λετωνός. Παιχνίδι έχει 6 μέρες το ξυπάρει χαμπάρι. Βεβαίως και έχουμε παιχνίδι. Βεβαίως και έχουμε παιχνίδι, αλλά βλέπω η μισή από εδώ, τώρα θα κάνω το παραγωγό. Η μισή έχουν πάει στη Χαλκιδική, άλλη μισή πήγανε. Όχι στη Ρουμανία, όχι στη Σερβία, όχι στο ένα, όχι στο άλλο. Πότε ξανακάνετε προπόνηση? Θεωρώ ότι το Μπίσεσβαρ έχει μείνει στο Άμστερνταμ. Έχει μείνει στο Άμστερνταμ, στα κανάλια εκεί πέρα, βολτάρει μαζί με τα παιδιά του. Έτσι, εντάξει, ο Μπίσεσβαρ έχει την οικογένεια εκεί. Ναι. Χαλαρός και άνετος. Εννοείται ότι οι περισσότεροι έφυγαν έτσι για να βρεθούν δίπλα στις οικογένειές τους. Να σου πω κάτι. Και στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ναι. Ραδιοφωνικός παραγωγός μπήκε στο ρόλο κατευθείαν. Ναι, ναι. Και καλά έκαναν. Την Πέμπτη έχουν ραντεβού. Καλά έκαναν. Τρίτη έχει παιχνίδι. Ναι, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή η προετοιμασία. Ναι. Αυτό το είδες? Ποιο? Που οι οργανωμένοι οπαδοί της Βασιλείας δεν θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Τι τους κάναμε? Δεν... Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έγινε. Έχει ξεσπάσει, λέει, ένα θέμα στο εσωτερικό των οργανωμένων οπαδών της Βασιλείας, ναι, που έχει να κάνει με τα ονομαστικά εισιτήρια. Α, δεν γουστάρουν, ρε παιδί μου, και αυτή στην Ελβετία, να... τέτοιο ντου, τι λέει, ρε φίλε. Όχι, δεν γουστάρουν που τα εισιτήρια εδώ, ναι, για να βρεθούν στο γήπεδο της Τούμπας, θα είναι ονομαστικά. Ναι. Χουλιγκάνοι και οι Ελβετοί, δηλαδή. Και αντιδρούν, τι και λέει, στρέφονται πρωτίστως κατά της διοίκησης της Βασιλείας. Τι φταίει και η διοίκηση, τι να κάνει? Όχι, να πει ότι δεν λειτουργούν έτσι στην Ελβετία, να γενικώς να μεσολαβήσει. Πόσοι θα έρθουν, ρε παιδιά, πια? Κοίταξε, ούτως ή άλλως, νομίζω γύρω στα 500 εισιτήρια, αν δεν κάνω λάθος. Να έρθει. Κοίταξε, φιλοξενούμενοι είναι, η θύρα 8 ούτως ή άλλως θα κλείσει, είτε έρθουν 500, είτε έρθουν 100, είτε 200, είναι η θύρα των φιλοξενούμενων. Ναι. Οπότε ούτως ή άλλως θα κλείσει. Αλλά το θέμα είναι τώρα ότι οι οργανωμένοι καλούν τον υπόλοιπο κόσμο να μποϊκοτάρει το ταξίδι στην Ελλάδα. Άνω κάτω η Βασιλεία δηλαδή πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Χαμό στη Βασιλεία. Πραγματικά. Και να μην ταξιδέψει. Αντισόπιτη κόντρα των οργανωμένων με τη διοίκηση. Σκληρά λόγια ανταλλάχθηκαν στη σύσκεψη. Κοίταξε, υπήρχε ανακοίνωση των οργανωμένων. Μην καυστική ανακοίνωση των οργανωμένων. Μην ταξιδέψετε στην Ολλανδία, Λαϊντα. Στην Ελλάδα και στο γήπεδο της Τούμπας. Έχουμε αυτό το κομμάτι οργανωμένων, μπράβο. Καλά, ψάχνοντας φωτογραφίες των οργανωμένων. Καλά, ναι, εντάξει. Καταλαβαίνω. Έπεσα πάνω σε μια λαό θάλασσα. Καταλαβαίνεις. Ναι. Βρήκα μια φωτογραφία εκεί. Δηλαδή αυτοί θέλουν να έρθουν εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη και να μην είναι ονομαστικό το εισιτήριό τους, γιατί θεωρούν ότι φακελώνονται. Έτσι ακριβώς. Και... Μιλάνε οι άνθρωποι, οι πολίτες μιας χώρας που έχει φακελώσει όλο το πλανήτη Γη, που όλες οι τράπεζες είναι εκεί, έτσι. Ναι. Και έχει το δικό του φορολογικό καθεστώς, ναι, και όλα. Μου στο ποδόσφαιρο δεν θέλουν να φακελώνονται. Μάλιστα. Και μάλιστα είχαν αντιδράσει, λέει, διαβάζοντας χθες τα ελβετικά σετ, είχαν αντιδράσει έτσι σε ακόμη δύο περιπτώσεις που πήγαν να τους φακελώσουν με ονομαστικά, με στοιχεία που ζητούσαν στα γήπεδα τα οποία επρόκειτο να αγωνιστούν. Παιδιά, είχε κάτι ονομαστικά εισιτήριο στο τελικό κυπέλλου. Θα βλέπετε κάτι ονόματα. Γι' αυτό μην τρώτε τόσο ότι είστε. Μίστερ Μπάμπη, σουγιά. Είχε κάτι ονόματα στο τελικό κυπέλλου στα ονομαστικά εισιτήρια. Εσύ τα είδες, Νίκο μου? Είχα μια πρόσβαση, τέλος πάντων. Μια, ναι, πρώτη είχα επαφή. Ένα... Ναι, ναι, ναι. Ναι, βεβαίως. Οπότε καλό να. Σου λέει, αυτοί θα πάμε εκεί πέρα.
Και θα μα έχουν όλοι με το όνομά μα, θα περιμένουμε και 10 ώρε μέχρι να πάμε το εισιτήριο, ότι είναι το δικό μα αυτό και τέτοια. Που να ξέρει τι γίνεται. Τέλο πάντων. Οπότε δηλαδή δεν θα έρθει κανεί του, ή θα έρθουν μόνο οι γούνε από τη Βασιλεία, θα έρθουν οι χορηγοί και τέτοια. Εντάξει, είναι ακόμη πάρα πολύ νωρί για το συγκεκριμένο παιχνίδι. 6 μέρε δεν ξέρει, όλοι αυτοί είναι. Αυτοί λεφτά έχουν, άμα θέλουν τα κλείνουν τα εισιτήρια και τελευταία στιγμή. Δεν είναι σαν και εμά πρέπει να προγραμματίσουμε ένα ταξίδι μέρε πριν. Έτσι, Ελβετία είναι. Ελβετία είναι, λεφτά έχουν. Σε πρώτη φάση βγάζουν μια τέτοια δυσαρέσκεια, γι' αυτό και υπήρχε χθες σχετική ανακοίνωση για μποϊκοτάζ, εμπάρκο, πώς το λένε. Δεν πειράζει, παιδιά, μην έρχεστε, δεν πειράζει. Θα έχει ζέστη, θα έχει την Τρίτη κιόλας, πού να μπλέκει, τώρα θα έχει εδώ πέρα καμία 35 βαθμού Κελσίου. 8,5 ώρα, θα έχει ανάψει όλο το τσιμέντο της Τούμπας από το μεσημέρι και αυτά. Πού να μπλέκετε τώρα, καθίστε εκεί πέρα με την καντίνα απ' έξω, την κάπνα, ο ένας δίπλα στον άλλον, γιατί θα έχει πάρα πολύ κόσμο λογικά έτσι. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Μην έρχεστε, παιδιά. Όχι. Τι είναι αυτό να κάνετε, κάτσε και στην ησυχία σου που είσαι, βάλε εκεί πέρα. Δηλαδή, αν μπορούμε να κερδίσουμε λίγο περισσότερο χρόνο και αέρα και ανάσες. Δεν θα ταλαιπωρήσει τώρα. Καλό είναι. Ναι, ναι, ναι. Ταλαιπωρήσει τώρα. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά σας γράφετε, σχολιάζετε, στέλνετε καλημέρες. Θα διευθετήσουμε το θέμα των εισιτήρων, να δούμε τι και πώς. Γιατί χθες δείξατε πάρα πολύ μεγάλη δίψα και διάθεση. Μια σφαγή, είναι η αλήθεια. Σφαγή για τα εισιτήρια. Έτσι είχαμε βέβαια και 4 διπλές από την Στίχημαν. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα δούμε και τα πώς μπορούμε να δώσουμε και περισσότερα εισιτήρια. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο SDNA. Θυμάσαι που το συζητούσαμε πριν από μερικές ημέρες. Ναι, ναι. Για τον Αχιλέα Πούγκουρα. Mm-hmm. Ο οποίος ο άνθρωπος περίμενε, έτσι, από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να του πούν, γενικά να τον καθοδηγήσουν, για το τι μέλη γενέστε. Έτσι, να καθοδηγήσουν, να του πούνε τι θα κάνεις. Ναι, ναι, ακριβώς. Να δρομολογήσουν τις εξελίξεις στη δική του περίπτωση, έτσι, για να το θέσω καλύτερα. Ναι. Ο Πούγκουρας, ο οποίος φαίνεται ότι δεν υπολογίζεται από τον ΠΑΟΚ και από τον Ράσβαν Λουτσέσκου, έτσι, στην ηλικία των 22, έρχεται από μία χρονιά δανεισμού, που ήταν στην, κάπου ήταν αυτός, ήταν στην Πολωνία, νομίζω, ναι, στην Άρκα Γκντίνια. Έτσι, από εκεί από τον περασμένο Μάρτιο, από τον περασμένο Φεβρουάριο, αγωνίστηκε στην ομάδα της Πολωνίας με την μορφή δανεισμού, ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επέστρεψε στην Ελλάδα. Ωστόσο, τόσο αυτός όσο και αρκετοί ποδοσφαιριστές, έτσι, που επέστρεψαν από δανεισμό, δεν βρέθηκαν στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία και περιμένουν από τον ΠΑΟΚ να δούνε τι θα γίνει με τις περιπτώσεις τους, τι θα γίνει με τις υποθέσεις τους. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Παναθηναϊκός, έτσι, τουλάχιστον αυτό βγαίνει από ρεπορτάζ της αθηναϊκής ομάδας και βάζει στο στόχαστρο του. Δεν είναι τώρα. Είναι τελευταίες εβδομάδες. Τελευταίες εβδομάδες. Τελευταίες εβδομάδες που ουσιαστικά υπάρχει συμφωνία του Πούγκουρα με τον Παναθηναϊκό. Απλά περιμένει, όταν ανήκεις σε μια άλλη ομάδα περιμένεις να δεις. Πρώτα η άλλη ομάδα να ξεκαθαρίσει. Με το συμβόλαιο που έχει με τον ΠΑΟΚ. Προφανώς από τον ΠΑΟΚ πήρε μια απόφαση ότι. Δεν υπολογίζεται. Καλά, ότι δεν υπολογίζεται, το έχουμε καταλάβει. Ότι η απόφαση ότι τον αφήνουμε ελεύθερο, τι κάνουμε. Ναι. Γιατί θεωρούμε, προφανώς θα δούμε στον ΠΑΟΚ ότι ο Μιχόγεβιτς σαν πέμπτο στόπερ, θα πάει και αυτό ο Νικός από ό,τι έχω καταλάβει. Ήταν ήθελα πάντων πιο έτοιμο από τον Πούγκουρα. Οκ. Okay. Και νομίζω ότι, όχι νομίζω, εδώ και μέρες υπάρχει ουσιαστικά συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Και μένει το τυπικό για τον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι για τον ΠΑΟΚ, δηλαδή να του κόψει το δρόμο, ξέρω εγώ, τίποτα τέτοιο. Από τη στιγμή που δεν υπολογίζεται, νομίζω ότι. Απλά πήρε και αυτό το θέμα πάρα πολύ. Όπως και γενικότερα οποιοδήποτε θέμα. Μεταγραφικής φύσης. Μεταγραφικής φύσης στον ΠΑΟΚ, όχι οποιοδήποτε. Τα περισσότερα τραβάνε λίγο αρκετά. Εντάξει, τραβάνε λίγο αρκετά, αλλά όπως καταλαβαίνω τώρα στην περίπτωση του Πούγκουρα, ας πούμε, για παράδειγμα, από τη στιγμή που δεν τον υπολογίζεις. Το να χάσει όλη την προετοιμασία, άσχετα αν ο συγκεκριμένος ακολουθούσε δικό του πρόγραμμα όλον αυτόν τον καιρό και με γυμναστή κανονικά για να είναι σε ένα καλό επίπεδο, αλλά. Από την επόμενη ομάδα, το οποίο είχε αυτή, τον Παναθηναϊκό, στην οποιοδήποτε άλλο, έχει χάσει ένα σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας. Ωραία. Από τη στιγμή που δεν τον υπολογίζεις και έχεις πάρει την απόφαση ότι δεν σου κάνει, ρε παιδί μου, τη δουλειά σου. Θεωρείς ότι δεν είναι για το ρόστερ σου. Και ο Πούγκουρας είναι ένας από τους πολλούς, έτσι, οι οποίοι επέστρεψαν από δανεισμό, περιμένουν από τον ΠΑΟΚ να δουν τι απλά, θα γίνει. Και έχουν χάσει ένα σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας. Δεν ήταν με την ομάδα όμως, να πεις ότι. Ήταν στην προετοιμασία και okay, ήξερε ότι αργά ή γρήγορα θα πάει κάπου δανεικός και όλα αυτά. Ούτε οι άλλοι. Έτσι, για πες. Κοίταξε. Εντάξει, του Χατζησαΐ αλήθηκε πάρα πολύ νωρίς. Χατζησαΐ ήταν γρήγορα, αλλά, ναι. Ρε παιδί μου, τύπου Κάκο και όλοι αυτοί οι πιτσιρικάδες που ήταν πέρσι δανεικοί, οι μικροί, φάνηκε ότι έχουν μείνει λίγο στο περίμενε. Ναι. Ναι, οκ. Okay, τέλος πάντων. Έτσι. Έχουν μείνει λίγο στο περίμενε. Εγώ νομίζω ότι ο Πούγκουρας
Okay. Μπορεί να έχει ένα ρόλο στο ρόστερ. Αυτό εκεί ήθελα να βάλω και εγώ να θέσω μία παράμετρο. Ότι νομίζω αποφάσιμη. Ότι αυτό το παιδί δεν εκτιμήθηκε όσο θα έπρεπε, έτσι. Δεν εκτιμήθηκε. Πάντα μιλάμε, μιλάμε σε συγκεκριμένο ρόλο, έτσι. Δεν μιλάμε για ότι ξεκινούσε ενδεκάδα από αυτόν. Έτσι. Ξεκάθαρα. Νομίζω ότι θα μπορούσε έτσι να έχει περισσότερες ευκαιρίες στο να δείξει πράγματα, να μπει περισσότερο μέσα στην ομάδα. Είναι ένα παιδί πολύ χαμηλών τόνων, ένα πολύ ήσυχο παιδί, με πολύ όρεξη και διάθεση. Είναι και μια γεμάτη χρονιά στη Βέρεια, αλλά δεν να πεις ότι δεν είχε δοκιμαστεί σε Super League. Ένα παιδί που προέρχεται από τις ακαδημίες σου και νομίζω ότι στο θέμα διαχείρισής του θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να το δει λίγο διαφορετικά. Ναι. Έτσι. Okay. Αποφάσισε αυτό το πράγμα. Ναι, προφανώς. Όπως όλα δείχνουν, καταλήγει στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός, πόσες μεταγραφές μπορεί να κάνει, ο Πούγκουρας είναι μέσα σε αυτές τις. Είναι 22, ναι, είναι. Πώς μπορεί να πάρει κάτω από 23, 5 ή 3. Νομίζω 5 κάτω από 23, αν δεν κάνω λάθος, αλλά τη στιγμή που είναι 22, είναι γεννηθής το 13 Δεκεμβρίου του 1995. Οπότε δεν υπάρχει θέμα περιορισμού όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Μάλιστα, οκ. Okay. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ναι. Έχουμε σήμερα να δούμε λίγο τι έγινε στην προετοιμασία, γιατί χθες με τα πολλά δεν προλάβαμε να το κάνουμε. Ωραία, έχουμε να ακούσουμε Λουτσέσκου στην πορεία. Έχουμε να πούμε για την διαφαινόμενη, θα πω εγώ, ανανέωση του Γκος. Και πόσο ωραίος, έτσι. Εγώ αγαπώ τους παίκτες που δίνουν ειδήσεις μόνοι τους. Δηλαδή, ναι, εντάξει, θα ανέβασε αυτός, μωρέ, ναι, okay. Ναι, σαφώς το περιμένατε, γιατί ξέρατε ότι βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία κτλ. Αλλά εκεί που είσαι στα τηλέφωνα και περιμένεις, ρε παιδί μου, να σου έρθει κάποια εξέλιξη, έρχεται ο παίκτης και σου λέει, τι λέτε για ένα δεύτερο γύρο. Ναι. Δηλαδή, σου δίνει ο ίδιος την κατάληξη των συζητήσεων ή των διαπραγματεύσεων, αν θέλεις. Mm-hmm. Εντάξει. Φαίνεται το θέμα έχει τελειώσει καλά για τον ΠΑΟΚ, αλλά θα τελειώσει οριστικά όταν θα υπάρχει το συμβόλαιο, γιατί χθες υπήρχε ουσιαστικά προφορική συμφωνία με τις δύο πλευρές και η λογική λέει ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα υπάρξει και η υπογραφή του συμβολέου για να τελειώσει και το τυπικό κομμάτι για τον Γκος, ο οποίος είπαμε τα βάλε κάτω, τα λέγαμε και χθες και τις προηγούμενες μέρες, είχε την προοπτική του να είναι στο team των Wizards και όχι των Raptors. Προγράφτηκε κάπου. Εντάξει, μπερδεύονται. Ναι. Okay. Υπάρχει ένα μπέρδεμα, ένα μυαλό είναι αυτό, χειμώνα καλοκαίρι. Ναι, okay. Ναι, μπερδεύεται κάποιος και μετά μπερδεύονται και άλλοι, κατάλαβες, γι' αυτό το αναφέρω. Η πρόταση υπήρχε από τους Wizards. Το σκέφτηκε, τα έβαλε κάτω. Νομίζω και εδώ και ο Μεντελέν το είχαμε αναφέρει σε κάποια φάση, ότι αν ο Γκος αποφασίσει ότι θέλει να συνεχίσει να παίξει μπάσκετ, το πιθανότερο να το κάνει για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι και ο ίδιος από τη στιγμή που πήρε αυτή την απόφαση θα μπορούσε να περιμένει λίγο ακόμα, άμα ήθελε να βρει περισσότερα χρήματα, να το πω έτσι. Θα μπορούσε να κάνει υπομονή καμιά 15-20 μέρες, μπας και βρεθεί καλύτερη οικονομική πρόταση από αυτή του ΠΑΟΚ. Και τον ΠΑΟΚ είναι μεν η πιο υψηλή οικονομικά, αλλά για την αγορά μπορεί τα χρήματα να μην είναι και τόσο πολλά για τον Γκος. Αλλά ο ίδιος θες επικοινωνία με τον ΠΑΟΚ. Ενημέρωσε ότι η απόφασή του είναι να συνεχίσει την ομάδα και την επόμενη σεζόν. Με το που τελειώσει και το τυπικό, με το συμβόλαιο, εδώ είχαμε πει στο Λίμπερο με τον Λίο Παθοδόρου μια κουβέντα που είχαμε κάνει ένα βράδυ, ότι θα ήταν ικανοποιημένος με έναν αριθμό 6-7 από το περσινό ρόστερ. Με τον Γκος πάει στους 6. Και με την παραμονή του Μαργαρίτη έχουν γίνει δύο προσθήκες, του Σχίζα και του Τζαμάλ Τζόνς, και βέβαια αν ο Γκος δεν ήταν θετικός στο να συνεχίσει, ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να προσαρμόσει το πλάνο του όσον αφορά την περιφέρεια, να ψάχνει δύο σκόρερ, να το πω έτσι. Τώρα ψάχνει έναν, από που υπάρχει συμφωνία με τον Γκος. Και με τον Γκος, επειδή υπάρχει πολύ καλή περσινή συνεργασία, προφανώς και καταλαβαίνετε όλοι ότι είναι πολύ πιο εύκολο ένα παίχτη να έχει δεύτερη χρονιά, παρά να τον έχει από την αρχή, να τον βάλει να καταλάβει το τι θέλει και όλα αυτά. Ο Γκος τα ξέρει πολύ καλά αυτά. Και όπως όλα δείχνουν, θα είναι και την επόμενη σεζόν στο ΠΑΟΚ. Λέω όπως όλα δείχνουν, γιατί άμα δεν υπάρχει υπογραφή για να είσαι 100% σίγουρος, δεν μπορείς να το δώσεις σίγουρα. Μπορώ να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που θα μείνω συγκεκριμένος τύπος στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Εγώ υποκειμενικά θα μιλήσω έτσι. Πάρα πολύ. Είναι συμπαθής. Είναι από τους αγαπημένους μου. Και όταν πρώτα ήρθε, θυμάσαι, τους είπα ότι
Εντάξει, δεν μου έκανε ιδιαίτερη. Πάει μετά στα μαλλιά και τα γυαλάκια ναι, αυτό ο θείο. Ναι, αυτό ακριβώ δεν μου έκανε ναι. μια. Ναι, η εικόνα του πρώτη ήταν λίγο. Είναι εικόνα, είναι βιτρίνα. Ναι. Να σου πω κάτι και, και πόσο συνειδητοποιεί, ρε παιδί μου, ότι πόσο έξω πέφτει από τη βιτρίνα, από την πρώτη εικόνα, πόσο λάθο μπορεί να κάνει. Γιατί θυμάμαι χαρακτηριστικά στο είχα σχολιάσει με το που είχα δει τη μεταγραφή. Μπράβο, από το αεροδρόμιο. Ναι. Δηλώσει, έτσι, πρώτε δηλώσει. Κοκάλινο γυαλί και άσπρη τρίχα. Ακριβώς και ταλαιπωρημένος λίγο από το ταξίδι τότε. Ναι, ναι, ναι. Οπότε σαν πρώτη εικόνα, σαν βιτρίνα έτσι που τον είχα δει, θυμάμαι ότι δεν είχα ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Παρόλα αυτά όμως. Θέλω να σου πω όμως ότι με έχει κερδίσει. Εντάξει, εσύ είσαι ο μπασκετικός της παρέας, ο αντικειμενικός εδώ της παρέας, εγώ θα μιλήσω υποκειμενικά για τον μπάσκετ, ότι με έχει κερδίσει πάρα πολύ και αγαπάμε Phil Goss με χίλια. Εντάξει, είναι ένας παίκτης που στη χρονιά που, στο σημείο που ήρθε στον ΠΑΟΚ, ήρθε για να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά και την έκανε πάρα πολύ καλά. Και νομίζω ότι τον ανάλογο ρόλο θα έχει και την επόμενη σεζόν. Ξέρεις τι μου αρέσει σε αυτόν τον άνθρωπο, η αυτοπεποίθησή του. Ναι, ναι. Μα γι' αυτό και εγώ έλεγα και τον προηγούμενο καιρό, επειδή εντάξει, στην παρουσία του από την προηγούμενη σεζόν, εντάξει, είχαμε την ευκαιρία λίγο να το γνωρίσουμε εντάξει, στην επαφή του ρεπορτάζ, έτσι, όχι κάτι παραπάνω. Και πραγματικά καταλάβαινες ότι είναι ένας άνθρωπος που. Εμένα δηλαδή, όταν έφυγε το καλοκαίρι, δεν μου έδινε εντύπωση ότι θα σταματήσει τον μπάσκετ, παιδί μου. Ναι. Δεν μου δίνει αυτή την εντύπωση. Όχι, έλεγε μου έδινε εντύπωση ότι. Ακόμη μπροστά του. Ίσως η περσινή χρονιά να του έδωσε αυτή τη σπίθα παραπάνω. Γιατί πέρσι όλο το καλοκαίρι ήταν χωρίς ομάδα, δούλευε ατομικά. Οπότε όσο και να έχει αυτοπεποίθηση, κάπου... σε παίρνει λίγο από κάτω. Ο ΠΑΟΚ προέκυψε κάπου τον Νοέμβριο ουσιαστικά ναι. για τον Goss, τότε με τον Dillard και όλα αυτά. Και βάλε κιόλα στο μυαλό σου ότι ήταν και κάποιες ηλικίες, δηλαδή 34 ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι ο συγκεκριμένος λοιπόν κατάλαβε πέρσι ότι. Όχι απλά μπορεί να δώσει πράγματα ακόμα, έχει να δώσει και πολύ καλά πράγματα ακόμα. Και τουλάχιστον για ένα χρόνο ακόμα, εγώ νομίζω ότι εφόσον είναι υγιής και είναι καλά, σίγουρα έχει να δώσει πολλά. Και το γεγονός ότι από την υπογραφή του συμβολού και μετά ο Πάχο τον έχει και στην προετοιμασία του, δηλαδή θα δουλέψει και πάνω στο κομμάτι της προετοιμασίας και όλα αυτά και δεν θα δουλεύει μόνος του, ίσως να είναι και σε καλύτερη έτσι, αθλητική κατάσταση μέσα στη σεζόν. Το σημαντικό είναι ότι ο Πάχο έχει συμφωνήσει με τον πρώτο στόχο. Δηλαδή από τους στόχους που θα μπορούσε να έχει από την περσίνη σεζόν να κρατήσει, κράτησε δύο. Καλό είναι. Το Μαργαρίτη εννοείς. Το Μαργαρίτη και τον Goss. Εγώ νομίζω θα ήθελα να κρατήσει και τον Jones, αλλά από ένα σημείο μετά κατάλαβα ότι αυτό δεν γίνεται. Το Lucky Jones. Ο Jones υπέγραψε κάπου. Όχι, δεν έχει υπέγραψει κάπου. Κάπου γράφτηκε το όνομά του και για την ΑΕΚ πρόσφατα. Πάντως χάρηκε πάρα πολύ με το γεγονός ότι έμεινε ο αδερφός εντός εισαγωγικών Phil Goss στον ΠΑΟ. Είναι αγαπητός τύπος μέσα στην ομάδα, αλλά. Αλλά μετά το διάλειμμα θα μας τα πεις. Τι να κάνουμε. Θα πάει τα βρει αλλού. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Μάλλον έτσι θα γίνει δουλειά με τον Lucky Jones. Λοιπόν, πολλά περισσότερα μπασκετικά θα πούμε στην πορεία της εκπομπής, έτσι τώρα που ζεσταθήκαμε με τον Phil Goss, ειδικά εμείς οι φαν του Phil Goss. Τον Phil Goss τον είχαμε φιλοξενήσει και ραδιοφωνικά, θυμάμαι, ναι, έτσι, στη φουλ επίθεση τότε, 2-3 εκτάκτος που ήμουν εγώ εδώ, που ήταν ο χαλαρός ο τύπος, yeah man, you know, αυτό το αμερικάνικο, το στυλ, το υπέροχο. Απλά σου λέω, δηλαδή όντως, αν κάνεις κουβέντα μαζί του, θα καταλάβεις αυτό που είπες με την αυτοπεποίθηση, είναι πραγματικά, έχει αυτή τη λογική για τον εαυτό του. Και δεν το έχει, το έλεγα και χθες το βράδυ, απλά να πάμε στο διάλειμμα σιγά σιγά, ότι ο Goss δεν είναι ένας Αμερικανός που ήταν γυρολόγος στην Ευρώπη και πήγαινε από τη μια χώρα στην άλλη και κάθε χρόνο σε άλλη ομάδα και όλα αυτά. Ο Goss στην Ιταλία ήταν αρχηγός στη Ρώμα. Η Ρώμα ήταν ομάδα που ήταν κοντά στους τίτλους. Ήταν 2 χρόνια στη Βενέτσια, την οποία θα βρει ο Πάκος στον δρόμο του φέτος στο Champions League. Και με τη Βενέτσια πήγε τελικούς. Ήταν από τις ηγετικές φυσιογνωμίες. Δηλαδή, και επειδή είναι και τέτοιος τύπος που μιλάει ρε παιδί μου μέσα στην ομάδα. Δηλαδή τον μικρό θα τον πιάσει και του κάνει μια κουβέντα. Κάποιος ο οποίος θα του ζητήσει να αποσύρει, θα την πει. Είναι τέτοιος τύπος. Ωραία. Θα μου φαινόταν πολύ περίεργο ξαφνικά να δώσει ένα χ από τη στιγμή που είχε μια τέτοια καλή χρονιά με τον ΠΑΟΚ και να ασχοληθεί με κάτι άλλο πέρα από το αγωνιστικό επίπεδο. Να σου πω κάτι πριν πάμε στο ναι, διάλειμμα και δώσει ναι. χορηγούς. Απλά εγώ το φοβήθηκα, έτσι που δεν ξέρω καλά το μπασκετικό ρεπορτάζ και στο είπα και χθες λόγω του γεγονότος ότι έγινε πατέρας. Δηλαδή ότι η οικογένειά του ζούσε εκεί και για πρώτη φορά ανυπομονούσε να γυρίσει πίσω, να δει το γιο του, να βρεθεί με την οικογένειά του. Οπότε όταν γίνεσαι γονιός, όταν γίνεσαι πατέρας, καλή αυτοπεποίθηση που έχεις στα επαγγελματικά σου, οι προκλήσεις που θέλεις να μπεις μέσα και να τις ζήσεις όλες στον υπέρτατο βαθμό, αλλά όταν μπαίνει στη μέση
η οικογένεια. Νομίζω ότι κάπου εκεί λίγο το φοβήθηκε ότι ίσως και να αποδεχθεί την πρόταση για να είναι πιο κοντά. Ξεπερνιέται. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Πάω 24, πάμε μέχρι τις 3. Ελένη Μπούντου. Εδώ. Νίκος Μοσχοβίτης. Ναι. Τι ωραία που ακούγονται μια γυναικεία φόρμα που παρουσιάζει άντρα, ναι. Είναι της ευγένειας αυτή η παρουσίαση. Λοιπόν, χρωστάμε. Τι χρωστάμε, ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει. Πολλά χρωστάμε, η αλήθεια είναι. Ίσα-ίσα προλάβαμε να κάνουμε μία εισαγωγή στο τι έχουμε σήμερα. Αργότερα θα κάνουμε και μία τηλεφωνική συνέντευξη με έναν άνθρωπο ο οποίος πήρε γεύση από την προετοιμασία του ΠΑΟΚ, μία καλή γεύση από την προετοιμασία του ΠΑΟΚ και βεβαίως δεν αναφερόμαστε στους απεσταλμένους μας, οι οποίοι από σήμερα αδιεύουν, έτσι. Καλή ξεκούραση να τους ευχηθούμε. Καλά μπάνια, να γεμίσουν τις μπαταρίες τους και να επιστρέψουν ακόμη έτσι πιο ήρεμοι, πιο δημιουργικοί και πιο ξεκούραστοι στις επάλξεις. Δεν έχουν, ναι, γιατί... Νίκο μου, και αυτοί πάρα πολλές μέρες στη διάθεσή τους. Τι να κάνουν και αυτοί άνθρωποι. Μόλις 6 μέρες. Τόσο δουλειά εκεί δεν. Πώς να αντέξεις, δηλαδή, να μην πας να σε δει και λίγο η θάλασσα, δηλαδή. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Βεβαίως. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε περισσότερο στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας, έτσι. Γιατί το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας ήταν αυτό το οποίο είχε full τακτική, αυτό το οποίο είχε όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές στην Ολλανδία, γιατί το πρώτο ήταν περισσότερο έτσι για ξεμούδιασμα, για γυμναστική. Ναι, μεν δούλεψαν και τακτική, αλλά ήταν ένα πρώτο κομμάτι έτσι, που οι παίκτες επέστρεψαν από διακοπές, ήθελαν καταρχάς, χρόνο. Νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει πλέον. Πέρσι όχι για τόσο, αλλά φέτος. Στο μυαλό μου, όταν ακούμε προετοιμασία, έχουμε ότι τρέχουν όλη την ώρα και φυσική κατάσταση και τρέξιμο γύρω από το γήπεδο και στα βουνά και όλα αυτά. Νομίζω ότι αυτό το σκηνικό έχει αλλάξει πλέον. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει αλλάξει και σε αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η τεχνολογία, στη λογική ότι όταν έχεις ανα πάσα στιγμή μπροστά σου και βλέπεις με νούμερα ο καθένας τι μπορεί και τι όχι, γιατί έχει εξελιχθεί πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Και ο ΠΑΟΚ γενικά το ψάχνει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Αυτό που το GPS που βλέπετε και στα παιχνίδια. Αυτό το φανελάκι που φοράνε, ναι, φοράνε έτσι, το οποίο ουσιαστικά μετράει τα πάντα, να το πω έτσι. Βοηθάει πάρα πολύ στο να ξέρεις ότι ο Μοσχοβίτς αυτή την ώρα είναι στα κόκκινα. Οπότε πρέπει λίγο να σταματήσουμε. Και όταν έχεις ένα group παικτών, ωραία, 25 παικτών λέω ένα παράδειγμα, και βλέπεις ότι 15, ας πούμε 16, 17 έχουν τεντώσει, το πας λίγο πιο χαμηλά. Γι' αυτό λέω ότι είναι διαφορετική η κατάσταση της προετοιμασίας από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Για κάτσε λίγο, λέμε. Εντάξει, οι παίκτες, η αλήθεια είναι ότι έχουν πλέον οι παίκτες και το κυριότερο το τεχνικό επιτελείο, έτσι, οι προπονητές έχουν στη διάθεσή τους την τεχνολογία, μπορούν ανα πάσα ώρα και στιγμή να βλέπουν και να μετρούν την φυσική κατάσταση των παικτών, το πώς ανταποκρίνονται μέσα στις προπονήσεις, πότε, όπως είπε και ο Νίκος προηγουμένως, έχουν φτάσει στο πικ των δυνατοτήτων τους, πότε χρειάζονται ξεκούραση, πώς αντιδράει το σώμα τους σε όλο αυτό το πρόγραμμα προπονήσεων και σε όλο αυτό το πρόγραμμα της προετοιμασίας και αναλόγως μπορούν να διαχειριστούν το υλικό τους. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η προετοιμασία συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Σαφώς και δεν είναι αυτό το τρέξιμο στο δάσος, το non-stop πρόγραμμα. Το περισσότερο αθλητικό έτσι, κομμάτι που αφορά την προετοιμασία είναι περισσότερο τακτική, είναι περισσότερο μυαλό, περισσότερο συγκέντρωση. Και αυτό στην ουσία ήταν που στήχησε στον Πέδρο Ενρίκε, ο οποίος μίλησε και στη Βραζιλία. Έτσι. Θα το αναφέρουμε στη συνέχεια. Και νομίζω επίσης αυτό το κομμάτι που λέμε για προετοιμασία και όλα αυτά, που εμείς ούτε προπονητές είμαστε, ούτε γιατροί, έτσι. Μιλάμε με βάση κάποια στοιχεία που έχουμε. Ανάλογα το πρόγραμμα, να φτάνει στα επίπεδα της προετοιμασίας όσον αφορά πίεση και όλα αυτά, μπορεί να γίνει και μέσα σεζόν, έτσι. Νομίζω ότι το έκανε και πέρσι ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Βέβαια, δεν είχε πέρσι δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Μπορεί να είχε και κάποιες εβδομάδες πιο χαλαρές, μπορεί να είχε εθνικές ομάδες και όλα αυτά. Αλλά οι περισσότεροι προπονητές πλέον έτσι λειτουργούν. Δηλαδή και μέσα στη σεζόν μπορεί να ανεβάσουν λίγο τους ρυθμούς, έχοντας πάντα εικόνα μέσα από αριθμούς. Γιατί αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Να βλέπεις πού είναι ο καθένας. Βλέπεις πόσα σου μπορεί να δώσει ένας ποδοσφαιριστής και πόσα σου δίνει. Έτσι. Αν πρέπει να τον πιέσεις περισσότερο, αν ξέρεις ότι τον έχεις φτάσει στο πικ του.
Κάπως έτσι κινήθηκε, για να το θέσουμε καλύτερα, η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, με τον Λουτσέσκου να δουλεύει πάρα πολύ τακτική. Και αυτό που λέγαμε προηγουμένως, τον Ενρίκε αυτόπληρος, έτσι, ότι δεν μπόρεσε να ενταχθεί στην φιλοσοφία της τακτικής του Λουτσέσκου, γιατί καλή φυσική κατάσταση, καλή διάθεση, όλο αυτό το οποίο συνόδευε τον Ενρίκε ως ένα game changer. Ναι, game changer. Αλλά δεν αρκούν στην παρούσα φάση, έτσι όπως έχει εξελιχθεί ο ΠΑΟΚ, έτσι γενικότερα πώς εξελίσσεται το ποδόσφαιρο, έτσι. Και κρατάω πάντα την ατάκα του Σταύρου ότι το ποδόσφαιρο είναι αμήλικτο όταν δεν το σέβεσαι εννοώντας στο κομμάτι αγωνιστικά, έτσι. Κοίταξε να σου πω λέγατε, εγώ πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε ο Βάρντα, ίσως ο Ενρίκε να έμενε. Δηλαδή, στον ΠΑΟΚ τα βάλανε κάτω, θεωρώ, και είπαν ότι ναι, μεν ο Ενρίκε δεν μας κάνει και τόσο πολύ αυτό που θέλουμε. Οπότε, επειδή έχουμε και τον Βάρντα, να δοκιμάσουμε εκεί. Έχει μια βάση. Okay. Γενικά, όταν έχεις επιλογές, καλό είναι. Όταν μπορείς να πεις ότι, okay, ο συγκεκριμένος δεν μου κάνει τη δουλειά μου, ο Ενρίκε, και δεν θα τον περιμένω και πολύ, οπότε σπάει κάπου δανεικός. Βέβαια, πάντα έχεις και το ρίσκο της επιλογής, έτσι, φυσικά, σε αυτές τις περιπτώσεις. Φυσικά. Για μένα, παίκτες με τα χαρακτηριστικά του Ενρίκε, ένας-δύο. Μπορείς να βρεις. Θεωρείς. Όχι. Είναι καλό να υπάρχουμε στο ρόστερ. Ωραία. Απλά είναι πολύ πιο δύσκολη διαχείρισή του στη λογική πια ότι ο Ενρίκε είναι ένας παίκτης που δεν έχει σταθερότητα στην απόδοσή του, αλλά μπορεί να έρχεται σε παιχνίδια είτε από τον πάγκο, είτε σε παιχνίδια που μπορεί να βολεύουν τα χαρακτηριστικά του με τον αντίπαλο. Δηλαδή να έχεις ένα εκτός έδρας παιχνίδι και να ψάχνεις κάποιον από τα πλάγια που να είναι γρήγορος πολύ και να σου δώσει τη μια ενέργεια. Νομίζω ότι αυτά μπορεί να τα κάνει. Αλλά νομίζω ότι ο Λουτσέσκο είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν ψήνεται πολύ με τέτοιους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή έχει πολύ. Πλέον τον έχουμε ένα χρόνο στην ομάδα, έτσι. Κάπου τόσο, δεν είναι. Περίπου τόσο, ένα χρόνο. Ναι, ήρθε πέρσι τον Αύγουστο, μετά τις 10. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πλέον έχουμε καταλάβει τον τρόπο που λειτουργεί και το πώς σκέφτεται, το πώς δουλεύει, το πώς βάζει παίχτες μέσα στην ομάδα. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι αυτό που τον ενδιαφέρει πρωτίστως είναι η σωστή χημεία, η σωστή λειτουργία και έπειτα τα χαρακτηριστικά μπορεί να βάλει ο καθένας. Για μένα το βασικό, και καταλαβαίνω τον προπονητή σε αυτό το κομμάτι, είναι να μπορείς να εντάσσεις σε ένα σύνολο. Είναι, δηλαδή έτσι. Το να μου είσαι εξαιρετικός στη δουλειά σου, αλλά μη συνεργάσιμος, να μην μπορείς να κουμπώσεις μάλλον έτσι, σε ένα καλούπι, mm-hmm. Σου ακυρώνει όλα τα πολύ καλά χαρακτηριστικά που έχεις. Mm-hmm. Γιατί το να είσαι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας, έτσι, εδώ, αλλά να μην μπορείς να συνεργαστείς ούτε μαζί μου, ούτε με τη Μαριλίζα έξω που μας ενημερώνει για τα εισιτήρια, έτσι. 5 εισιτήρια έχουμε. Πότε, τώρα. Μονά, έτσι. Μετά το διάλειμμα θα σκεφτώ πώς θα τα δώσουμε. Θα σκεφτούμε quiz, μείνετε συντονισμένοι τώρα που μας ενημέρωσε η Μαριλίζ, γιατί περιμέναμε έτσι μια σχετική. Μια μούτζα μας έριξε. Όχι, εντάξει, τον εαυτό την έριξε, κυρία. Κυρία. Ναι. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα θα σκεφτούμε ένα quiz όπως το χθεσινό. Ναι. Να αποκαταστήσουμε τώρα που το είπες, τον φίλο χθες που έστειλε τον Πρίγιοβιτς, ο άνθρωπος πήρε τηλέφωνο χθες, ωραία, και μου είπε ότι καταλαβαίνω ότι μπορεί να γίνω σποτάκι, ωραία, αλλά δεν επειδή ήμουν, λέει, στη δουλειά στο φορτηγό, ναι. Εκείνη την ώρα που το είπες πέρασε ένα μηχανάκι, άκουσα πρώτο σκόρ της ομάδας, κατάλαβες, και σου λέει Πρίγιοβιτς. Εντάξει, γιατί σου λέει, την έφαγα που την έφαγα, το έφαγα το ξεφορητό, να εξηγηθώ, οπότε. Α, και πήρε να εξηγήσει. Τώρα τον αποκαθιστούμε ο νέο. Λοιπόν, φίλε που δεν άκουσες καλά και έγινε αυτή η μήνυ παρεξήγηση χθες και έστειλες λάθος. Ελπίζουμε σήμερα και τώρα με περάει μηχανάκι και να είσαι μέσα στο σήμερα να ακούσεις καθαρά για να δώσεις έτσι τη σωστή απάντηση, να μπεις και εσύ στην κλήρωση για τις 5, για τα 5 εισιτήρια που έχουμε βεβαίως για το match της Τρίτης. Δεν ήταν σεισμός αυτός, έτσι κουνιούνται κάπως. Πέσανε. Ή κάτω. Έχει, μάλιστα. Χοροπηδάνε πάρα πολύ κάτω. Ωραία. Λοιπόν, θα βρούμε κουιζάκι μετά. Θέλω να κάνουμε μια εισαγωγή στο ρόστερ, δηλαδή αυτά τα οποία έχουμε ξεχωρίσει σε πρόσωπα καταστάσεις από την προετοιμασία, από τα 4 φιλικά που είδαμε στο δεύτερο κομμάτι, αλλά επειδή δεν θα προλάβουμε γιατί είναι μία παραπέντε, μετά τη μία να σκεφτούμε και το quiz, να δώσω μόνο μιας και σταθήκαμε στον Ενρίκε και τον Λουτσέσκου έχουμε να ακούσουμε και μια συνέντευξη έχουμε και μπάσκετ έχουμε, γενικά σήμερα πρέπει να προλάβουμε λίγο να τρέξουμε. Να σου δώσουμε και άλλη ώρα που δεν προλαβαίνει, να κάνει μέχρι 4, πώς το βλέπεις σαν ιδέα, να κάνεις 4 ώρες εκπομπή, σου αρέσει? Άμα δεν προλαβαίνεις. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλά θέματα, Νίκο. Όχι ότι θέλω να κάνω 4 ώρες εκπομπή, αλλά θέλω να σου πω. Όχι, αν δεν προλαβαίνεις, θα βοηθήσουμε. Κρίμα είναι.
Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν ετοιμάσει πράγματα για τις άλλες εκπομπές. Okay. Δεν χρειάζεται να τους παίρνουμε την ώρα. Okay. Λοιπόν, μίλησε ο Ενρίκε σε μέσο της πατρίδας του, έτσι στη Βραζιλία. Χθες αποχαιρέτησε μέσω Instagram με ένα μήνυμα το οποίο σου έβγαζε έτσι μια δυσαρέσκεια, μια ότι η ζωή συνεχίζεται. Ό,τι έγινε, έγινε, η ζωή συνεχίζεται. Νομίζω ότι και αυτός λίγο πόνταρε στο ότι θα επιστρέψει φέτος. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και αυτός πόνταρε σε αυτό. Και ότι περίμενε ότι σαφώς και θα εξελιχθεί πολύ διαφορετικά τώρα, η σεζόν. Εντάξει, δεν ξέρω η Ρεν πώς ήταν σαν πόλη, αλλά ήταν στη Γαλλία, η Θεσσαλονίκη που. Οκ, okay, η ποιότητα ζωή για ένα ποδοσφαιριστή είναι καλή. Δεν του πάει καλά. Το Μπακού, που okay, είναι και αυτή πλέον έτσι καινούργια και πλούσια πόλη, αλλά είναι στο Αζερβαϊτζάν και τώρα. Η Αστάνα επίσης καινούργια και πλούσια πόλη, αλλά στο Καζακστάν, που δεν νομίζω ότι είναι και τόσο ευχάριστο, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Δεν είναι και τόσο... Δεν του πάει, λίγο... δεν του πάει καλά, δηλαδή μετά τον ΠΑΟΚ που ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη, έμενε στην παραλία ο Θερμαϊκός τώρα, δηλαδή ξυπνάς το πρωί, πίνεις τον καφέ σου λευκός, πήρουμε σε πρώτο πλάνο. Για να το ποιότητα ζωής εδώ είναι πολύ καλή. Ναι. Και φεύγεις μετά, πας στον Μπακού, τώρα πας στην Αστάνα, κάπως λίγο περίεργα. Τέλος πάντων, έδωσε συνέντευξη ο Ενρίκε στην Βραζιλία και μεταξύ άλλων μίλησε για τους λόγους που τον οδήγησαν στο Καζακστάν. Ήταν για εκείνον μια δύσκολη απόφαση να φύγει από τον ΠΑΟΚ, αλλά μεταξύ άλλων παραδέχτηκε ότι αρνήθηκε προτάσεις από διάφορες ομάδες και όντως λίγο μετά την ανακοίνωση από την Αστάνα για την μεταγραφή του στην ομάδα βγήκε από την Τουρκία ότι απέρριψε πρόταση από την Καϊσέρισπορ, αν δεν κάνω λάθος. Λέει λοιπόν μεταξύ άλλων ο 28χρονος ποδοσφαιριστής ότι έπρεπε να πάρω την δύσκολη απόφαση να φύγω από τον ΠΑΟΚ ξανά. Απέρριψα προτάσεις από ομάδες της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά η πρόταση της Αστάνα ήταν πολύ καλή και αποδέχθηκα την πρόκληση. Η Αστάνα παίζει στα προκριματικά του Champions League. Βλέπεις πόσο μετράει αυτό για ένα ποδοσφαιριστή. Η βιτρίνα του Champions League αλλάζει στάτους οποιαδήποτε ομάδα. Ναι, και πέρσι μπορεί να λέμε τώρα εμείς για την Καραμπακ. Αλλά έπαιξε Champions League. Η Καραμπακ είναι μέσα σε αυτές που έλεγα την άλλη φορά ότι έχουν παίξει τόσοι και τόσοι και κάποια στιγμή θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Κάποια στιγμή θα παίξει, δεν μπορεί. Λοιπόν, αλλά να και η Αστάνα έχει τη δυνατότητα. Και γενικότερα και σου δίνει μια πρόκληση. Έχεις μια πρόκληση μπροστά σου έτσι, με φόντο το Champions League. Και ελπίζω μαζί με την Αστάνα να ζήσω την εμπειρία της συμμετοχής μου στην φάση των ομίλων όπως έκανα και πέρσι με την Καραμπαχ που απαγωνίστηκε και με την Τζέλσι κιόλας, Στάνφορντ Μπριτζ. Γενικότερα είχε καλά παιχνίδια, έτσι, ωραία παιχνίδια από αυτά τα οποία αποτελούν βιτρίνα για έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος ενδεχομένως να ψάχνεται για κάτι άλλο, αλλά θέλει στα συγκεκριμένα παιχνίδια να δείξει έτσι ένα πολύ καλό αυτό και έχει πάντα κίνητρο. Λοιπόν, αυτά και από τον Ενρίκε. Δεν ξέρω αν του έμεινε παράπονο. Εντάξει, προφανώς. Κοίτα, και πετώντας τη σκούφια του δεν έφυγε, έτσι. Ναι, και προφανώς το καλοκαίρι όταν έγινε μια επαφή από τον ΠΑΟΚ μαζί του, στη λογική του να επιστρέψει, προφανώς και έγινε και μια κουβέντα στη λογική ότι σε υπολογίζουμε. Ωραία. Προφανώς και έχει γίνει μια τέτοια κουβέντα. Γι' αυτό λέω ότι και ο ίδιος κάπως θα το είχε σχεδιάσει μέσα εισαγωγικά στο μυαλό του, αλλά δεν βγήκε. Έτσι, δεν βγήκε. Λοιπόν, ο φίλος ο... Έλα. Τι είναι εδώ για εδώ. Λοιπόν. Μάλιστα. Ωραία. Ο φίλος ο 371. Καλημέρα παιδιά, μαθαίνω ότι ο Πούγκουρας κλείνει σε λίγο στο Παναθηναϊκό ως ελεύθερος. Δώσαμε το Παοξάκι τον Κάτσε. Τώρα δίνουμε ένα άλλο παλικάρι που μπορεί να βοηθήσει. Αφού ο Χατσερίδης θέλει ένα τρίμηνο και ο Μιχογιώβης δεν νιώθει. Δηλαδή θα παρακαλάμε να μην πάθει τίποτα κανένας από τους άλλους τρεις και να τα προσέχουν τα παιδιά οι αντίπαλοι. Ωραία, ας σώσουμε το Βάζελο. Χαιρετώ, λέει ο 371. Ο Κάτσε πήγε ελεύθερος και αυτό. Και αυτός, Ο Κάτσε ως δανεικός πήγε. Α, δανεικός ο Κάτσε. Okay. Δεν πήγε ως ελεύθερος. Ναι. Δανεικός για ένα επιλογές. Δανεικός για όλο το χρόνο, ναι. Okay. Επιλογές είναι αυτές. Εντάξει, κρίνονται στην πορεία το αν είναι σωστές ή όχι. Ωραία. Απλά για το που είναι αυτό που λέγαμε και πριν εδώ με την Ελένη, ότι το να είχες αντί του Μιχόγεβιτς που το βλέπεις, ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει, ρε παιδί μου, δεν είναι πολύ πίσω. Είναι ξεκάθαρο πέμπτος στο Δεν ξέρω αν ποτέ θα γίνει παίκτης επίπεδου ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα το κάνει και ο Πούγκουρας, γιατί η ομάδα σταδιακά ανεβαίνει πολύ, αλλά το Πούγκουρα τον είχες δει και ήταν απαιτητικό σου. Για μένα ήταν σημαντικό που είχε κάνει και μια χρονιά στη Βέρεια γεμάτη στην Super League, αλλά αποφάσισες ότι δεν έχει θέση στο ρόστερ. Και τώρα είναι πιθανό να συνεχίσει στο Παναθηναϊκό. Οπότε σου λέω, είναι επιλογές που μπορεί να σου βγουν, να πεις ότι μπορεί να μην βγει μια επιλογή τέτοια. Είναι επιλογές που μπορεί να μην σου βγουν. Μπορεί να παίξει να πάει κάπου αλλού και να τα πάει σούπερ.
ζυγίζεις, τα βάζεις κάτω και αποφασίζεις αυτό το πράγμα. Στον πάγκο αποφάσισαν αυτό για τον Πούγκουρα. Λοιπόν, για να. Επειδή έχουμε και πολλά όπως είπε η Μπούντου σήμερα και δεν μας φτάνει μέχρι τις 3, ακούσεις ένα σας ή ακούω να λες. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε σε δεύτερη ώρα. Έχουμε να ακούσουμε Λουτσέσκου, έχουμε μια συνέντευξη που έχουμε ετοιμάσει, έχουμε να δούμε λίγο τι έγινε στην προετοιμασία, να κάνουμε να φτάσουμε σε ένα γενικό συμπέρασμα. Να πούμε και για μπάσκετ, έχουμε πολλά όντως καλά λίμπουντου. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα, πάω 24. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 3 κανονικά και αυτή την εβδομάδα. Εδώ είμαστε 3 ώρα γεμάτα. Εδώ μαζί με Ελένη Μπούντου. Λοιπόν, από. Και με Αναστασία Λιάπη φυσικά στην. Αναστασία Σκέτο. Αναστασία Σκέτο. Τι Αναστασία Σκέτο. Είναι. Πες καμία τραγουδίστρια. Είναι η Σακύρα, είναι. Είναι η Πάολα. Η Πάολα, καλό, ναι. Έχει μόνο. Πώς είναι, είναι η Καλομήρα, η Ευρυδίκη, και ορίστε σου δίνει και άλλες εναλλακτικές. Τελειώνει την πηξίδα μου και δείχνει όπου πας. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ μέχρι και τις 3. Από τούδε και στο εξής λοιπόν. Και μέχρι και τις 3 παρά 5, παρά 2, παρά 3. Εσείς καλοί μας φίλοι βρίσκετε. Τα quiz μας είναι, θα τα χαρακτήριζα παιδικά. Θα τα χαρακτήριζα, εντάξει. Πάρα πολύ εύκολα. Ναι. Δεν θα πεις όμως ομάδα. Όχι, δεν θα πω. Θα μας πείτε ποιο είναι ο τελευταίος παίκτης του ΠΑΟΚ που σκόραρε ευρωπαϊκό τέρμα. Στο τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, χρονικά. Ναι. Ποιο ήταν αυτό που σκόραρε το τελευταίο γκολ του ΠΑΟΚ. Ποιο παίκτη του ΠΑΟΚ ακριβώ βρήκε το δρόμο προ τα δίχτυα. Ακριβώς. Ωραία. Δεν θέλουμε να μα δείτε ποιον αντίπαλο ήταν. Ωραία. Απλά αυτό που ζητάμε είναι όνομα. Να μα πείτε ποιο ήταν ο παίκτη που έβαλε το τελευταίο ευρωπαϊκό γκολ του ΠΑΟΚ χρονικά. Ωραία. Και να μπείτε λοιπόν μετά, μέσα σε αυτή τη διαδικασία, θα κληρώσουμε 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Βασιλεία. Ωραία. Και στο τέλο εκπομπή, οι 5 σωστά. Οι 5 τυχεροί οποίοι θα έχουν απαντήσει σωστά, γιατί χθες μας ήταν κάτι κοτρώνες. Αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο από το χθεσινό. Είναι λίγο πιο τέτοιο. Αλλά πιο, το είναι λίγο, το λίγο μίμη θέλει. Το χθεσινό νομίζω ήταν πιο δύσκολο, γιατί αν δεν το θυμάσαι τώρα με τόσο είναι πιο πρόσφατο εκείνο, ρε. Καταλαβες. Πιο πρόσφατο, ναι. Ναι. Θέλει λίγο μίμη, ωραία. Και να είστε λίγο προσεκτικοί. Εντάξει. FM και εννοώ. Το μήνυμά σας. Δεν χρειάζεται να ανατρέξουν στο πολύ παρελθόν. Ναι, ρε, δεν χρειάζεται να πάνε και 5 χρόνια πίσω, και συμφωνώ. FM και εννοώ. Το ονοματεπώνυμό σας, τη σωστή απάντηση στο ποιος έβαλε ένα το τελευταίο, όνομα ποδοσφαιριστή. Το τελευταίο ευρωπαϊκό γκολ του ΠΑΟΚ, το όνομα του ποδοσφαιριστή που έβαλε το τελευταίο ευρωπαϊκό γκολ του ΠΑΟΚ. Και στο τέλος, κατά τις 3 θα κάνουμε την κλήρωση για τα 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Βασιλεία. Έτσι. 5 εισιτήρια λοιπόν, μέχρι και τις 3 μπαίνετε, τα διεκδικείτε, αν και εφόσον δώσετε σωστή απάντηση στο quiz το οποίο σας έθεσε νωρίτερα ο Νίκος. Λοιπόν, πρωτού κάνουμε εμείς οποιαδήποτε, έτσι βγάλουμε οποιαδήποτε συμπεράσματα που αφορούν τα. Τα όσα μας μετέφεραν τα παιδιά το προηγούμενο και ώρα από την προετοιμασία, όσα είδαμε από τα φιλικά και όλα αυτά, το πιο σημαντικό είναι να ακούμε αυτούς που ήταν εκεί, αυτούς που τη ζήσανε, αυτούς οι οποίοι πέρασαν δύο σπαστές εβδομάδες και λίγο παραπάνω, 17 μέρες πριν τα σύνολο, έστω και σπαστά. Όχι, 23 νομίζω. 23? Νομίζω 23 ήταν. Όχι, ρε, βάζω τις Ολλανδίες μέσα. Ναι, 23 νομίζω. Όχι, ρε, το άλλο μια εβδομάδα και άλλες 9-10 ήταν αυτό τώρα. Γιατί μου φάνηκε τόσο πολύ, δεν ξέρω. Είχε και το ανάμεσα γι' αυτό. Λοιπόν, οπότε πάμε να ακούσουμε όσα είπε στους απεσταλμένους των μέσων μαζικής ενημέρωσης ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ακούσαμε όλες αυτές τις ημέρες, καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών, τους παίκτες, έτσι, το πώς βίωσαν την προετοιμασία. Εντάξει, το Λουτσέσκο να ακούω μετά από τα φιλικά κυρίως, αλλά είχε να κάνει. Μόνο για το ναι, παιχνίδι, έτσι. Ακριβώς, τι έβλεπε κάθε φορά στο παιχνίδι. Οπότε στο λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε να βγάζει και αυτά τα συμπεράσματά του από όσα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες. Και γενικότερα να ακούσουμε την άποψή του για το που βρίσκεται η ομάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Το ακριβώς ή υπάρχει κάτι άλλο? No, it's not the same team. This is not the same team. It's a totally different group because five players left from last year and came here inside 9 players. New players, okay, they are from loan, but they haven't worked with us. And there are also two new players from outside. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η ίδια ομάδα. Υπήρχαν 5 παίκτες στην αποχώρηση, οι οποίοι αποχώρησαν. Υπήρχαν 9 παίκτες οι οποίοι ήρθαν ακόμα κι αν ήταν σε δανεισμό και 2 ακόμα προσθέθηκαν σε όλο αυτό το roster. Because of this situation, it's totally a new group. There are mechanisms to be fixed between all, but it's true that the best thing that we have a group from last year with our players, our main players, they know exactly what to do and they will support the others to enter faster. Λόγω αυτής της κατάστασης θα πρέπει να χτίσουμε ξανά τον μηχανισμό στον οποίο δουλεύουμε. Έχουμε ένα σύνολο
παιχτών που βρίσκονταν και πέρσι εδώ πέρα, οπότε μπορούν να βοηθήσουν πολύ πιο γρήγορα τους καινούργιους παίκτες να απορροφηθούν σε όλο αυτό. And there is the last aspect that the group is not finished. Και υπάρχει και το τελευταίο κομμάτι στο οποίο λέμε ότι το σύνολό μας ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Σε σχέση με αυτό που περίμενε πριν την προετοιμασία, γι' αυτό που θα έκανε εδώ, είναι ικανοποιημένο στο 100%, του γεννήθηκαν κάποιες νέες ανάγκες, είναι απροβλήματα, μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, ή είδε κάποια άλλα στοιχεία που δεν τα περίμενε και είναι θετικά? Always in preparation, I don't take in consideration too much the results. We have with my staff team philosophy of working, trying to push a lot and to prepare the team, even if we play next day games. And for this reason, I am expecting also to have during this mistakes in the games. Έχω την φιλοσοφία να μην, εγώ και το προσωπικό, να μην κοιτάμε τόσο το αποτέλεσμα. Προετοιμάζουμε τα παιχνίδια όπως ακριβώς θέλουμε και ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρχει και η πιθανότητα λάθους μέσα σε αυτά. But the most important is that I can notice that what we try to do, the players try to follow, some in better conditions because they know from last year, others not having perfect mechanism. In any case, for this reason, I am satisfied. I am satisfied for the work that everyone push himself. Το πιο σημαντικό γεγονός είναι ότι είδα τους παίκτες να προσπαθούν να κάνουν αυτά που τους ζητούσα. Περισσότερο εύκολο ήταν για τους παίκτες οι οποίοι βρίσκονταν και πέρσι εδώ, λίγο πιο δύσκολο για τους υπόλοιπους. Είδα τους παίκτες μου και με ευχαριστήσε πάρα πολύ να πιέζουν πάρα πολύ τον εαυτό τους. And also that we don't have major injury situations. Και επίσης με ικανοποίησε το γεγονός πως δεν είχαμε πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. It is Varela now, but he received the kick then 2-3-4 days maximum. Omar didn't risk today, but he is ready. And then, okay, we'll enter also Thibaut. With him was a totally different problem from the beginning of the season, from the last season. Then the quality of the group will be better. Ο Βαρέλα είχε ένα χτύπημα σήμερα, 2 με 4 μέρες maximum θα λείψει. Ο Ελκαντουρί προφυλάχθηκε λόγω ενός μικρού προβλήματος που είχε και επιστρέφει μαζί μας και ο Μουλέν, ο οποίος ήταν μια διαφορετική περίπτωση, μιας και είχε ένα πρόβλημα από την αρχή της σεζόν, τον οποίο τον ακολουθούσε από πέρσι. You know very well that for me έτσι ποιότητα θα ανέβει, συγγνώμη. It's very important the training, it's very important the quality of the training, because from quality of the training will come up a good team on a shape team for games. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικές οι προπονήσεις, γιατί μέσα από τις προπονήσεις θα ανέβει τόσο η ποιότητα της ομάδας όσο και η φυσική κατάσταση προπονώντας τα καλά. Πέρυσι, ψυχολογικά η ομάδα είναι έτοιμη για τα παιχνίδια. Δηλαδή, μέσα σε μια εβδομάδα παίζει ο ΠΑΟΚ. PSL game. Why not? Γιατί όχι. I believe that if you go everyone is waiting for this game. Πιστεύω ότι αν ρωτήσουν όλους τους παίκτες έναν έναν περιμένουν το παιχνίδι. It is a work of last year and we know very well how hard was last year. Then we want to play these games. We want to play and we want to qualify. Υπάρχει μια συνέχεια από πέρσι. Ξέρουμε πόσο σκληρή ήταν η δουλειά που έγινε. Οι παίκτες ξέρουν πόσο σκληρή ήταν η δουλειά. Θέλουμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι για να προκριθούμε. I believe that from yesterday we learned that the team that won the World Cup was first of all very strong mentally. Και μπορούμε να καταλάβουμε και από χθες που βγήκε η πρωταθλήτρια κόσμο ότι ήταν αυτή που ήταν η πιο δυνατή πνευματικά. Κάτι για τη Βασιλεία. Συζητάτε εντός ομάδας ότι παραχώρησε ποδοσφαιριστές, ότι έχασε ένα φιλικό μάτς με 5 γκολ από τη Φέγγινορντ. No, but I believe that this is the way of transfers, of management, of the group, of the team. Then also from us left 5 players. About the 5 goals that they received, there are friendly games. In friendly games could happen totally different things from what one team would bring in official games, then we must be focused just for this game without analyzing them very well, preparing very well the game, but without thinking about the results from these friendly games. Πιστεύω ότι αυτή ήταν η πολιτική της διοίκησης της Βασιλείας να παραχωρήσει να πάει σε όλες αυτές τις αλλαγές και από εκεί και πέρα τα φιλικά παιχνίδια δεν έχουν τόσο σημασία, μπορούν να συμβούν πάρα πολλά πράγματα, σίγουρα αναλύουμε αυτά που θέλουμε, αλλά δεν μένουμε μόνο σε αυτό.
Πέρσι ο ΠΑΟΚ είχε μια συγκεκριμένη αγωνιστική φιλοσοφία. Ήθελε να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, με υπομονή στο παιχνίδι του, με συγκεκριμένα πράγματα. Τι καινούριο προσπαθεί να βάλει, να βελτιώσει την ομάδα του? First of all, we have to keep our way, to be a dominant team, because here we are talking about the quality of the players. We don't have a quality of fighting or of defense one against one, even if we face quality teams. Our quality, first of all, is technically. Then the team must have the ball. For this reason, we have to work a lot. To react a lot and to regain the ball as fast as possible. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να κρατήσουμε όλο αυτό το κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι στο στυλ μας να είμαστε η ομάδα που θα παλεύει περισσότερο. Είμαστε η πιο ποιοτική ομάδα και θα πρέπει να δουλεύουμε ώστε να κρατάμε την μπάλα περισσότερο και όταν τη χάνουμε να την κερδίζουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. During the period transfer, when some players leave and others come, or even from the group appear in the first 11 others, also the quality of the team change in one way or another way. Could keep more the ball or could have aggressive transitions. This depends on the mixture of the players, because always the team is done by quality of players. Και μας επηρεάζει πάρα πολύ η ποιότητα των παικτών, γιατί ανάλογα με το ποιους παίκτες θα χρησιμοποιήσουμε, μπορούμε να πάμε σε περισσότερη επιθετικότητα όταν θα χάσουμε την μπάλα ή σε περισσότερο ποδόσφαιρο κατοχής. Αυτοί επηρεάζουν την παρουσία μας. But having a strong organization, a strong mentality. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε είναι μια ισχυρή οργάνωση και μια πολύ καλή νοοτροπία. Δεν έχει λείψει καθόλου η ένταση των επίσημων αγώνων, ή λόγω ότι υπήρχε πολύ ένταση στην περασμένη σεζόν, δεν το έχει λείψει και τόσο? I'm normally that we miss. Φυσιολογικό we miss the official λείπει. Games. We miss the preparation. We miss the feelings. Μας λείπουν αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται. The football gives you unbelievable situations. Το ποδόσφαιρο σου δίνει απίστευτες καταστάσεις. And unbelievable feelings. Και απίστευτα συναισθήματα. Άρα από την ομάδα έφυγαν 4 παίκτες, ήρθαν 7. Έχει ενισχυθεί. Έχει προοπτική να ενισχυθεί, να γίνει καλύτερη. Τώρα που βρίσκεται. You told me yesterday 5 and this correct. 5. So 5 and 7, and do we have the potential to Jalma, Azevedo, Mac, Delianidis and Kouloris? Then was finally in the last and sorry. No, it's not about you know very well. It's not about the games that he played, but it was about the trainings, about the quality of trainings. And δεν είναι θέμα των του ανέπεζε, είναι θέμα των προπονήσεων, της ποιότητας των προπονήσεων. Άρα η ομάδα είναι πιο πίσω, έχει προοπτική να γίνει καλύτερη. So the team is stronger, is less strong, or has the potential to become more strong? No, has the potential to improve a lot. Η ομάδα έχει τη δυνατότητα να βελτιωθεί πολύ περισσότερο. In this moment we made a step back. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει βήμα but πίσω. But this happens when there are changes, and now we fight to go at our level and even to fight to overcome this level, but probably for other qualities. Αλλά αυτό συμβαίνει όταν υπάρχουν αλλαγές. Θα παλέψουμε να φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο και ενδεχομένως να περάσουμε το επίπεδο που βρισκόμασταν, έχοντας μια διαφορετική ποιότητα ενδεχομένως. To give an example and to be very clear for everyone. Για να δώσω παράδειγμα και να είμαι ξεκάθαρος. Jalma was a type of player and Jabba is a totally different one. Ο Jalma ήταν ένας τύπος παίχτη. Ο Λέο Τζάμπα είναι ένας τελείως διαφορετικός τύπος παίκτης. But both is good quality. Αλλά και οι δύο με καλή ποιότητα. Coach, την Πέμπτη πρέπει να δηλώσετε λίστα για τα παιχνίδια του Champions League. Τα δύο παιχνίδια με τη Βασιλεία. Και τη Δευτέρα το βράδυ, 24 ώρες πριν το παιχνίδι, υπάρχει δυνατότητα για δύο προσαφαιρέσεις. Mm-hmm. Αν έχει καταλήξει στη λίστα ο coach και αν σκέφτεται ότι μπορεί μέχρι τη Δευτέρα να έχει και δύο νέους παίκτες να τους δηλώσει. More or less yes, but I have other 2 days, okay? Πάνω κάτω ναι, αλλά έχουμε ακόμα 2 μέρες. And for the other aspect, I don't know. Depends on who will come, how he will be with the preparation, if he comes from preparation, if he comes from holiday. Last year, I remember that we had at the end of the transfer period, three players that came without training. Και αν την άλλη εξαρτάται το αν έρθει κάποιος, το πώς θα έρθει, αν θα είναι από προετοιμασία, αν θα είναι από διακοπές. Θυμάμαι πέρσι ότι ήρθαν στο τέλος 3 παίκτες οι οποίοι βρίσκονταν σε διακοπές. Είπε ότι τα ατομικά λάθη στο Champions League θα μας αφήσουν νεκρούς. Στο τελευταίο πάλι φιλικό είχαμε τέτοια ατομικά λάθη. Θα πεθάνουμε τελικά, δεν είναι? No.
Όπως είπα, προετοιμασία. When we are in preparation and these trainings and no one is fresh, reactions are slower. Η αντίδραση είναι πιο αργή. Everything came from reaction. Τα πάντα έρχονται από αντίδραση. Slow reaction and when we had to play ball, the ball fast, we wait one moment and this team very aggressive, a lot of fights, a lot of good spirit, they took the ball. But είχαμε αργές αντιδράσεις και στην περίπτωση αυτή η ομάδα η αντίπαλη ήταν πολύ επιθετική, μπόρεσε και πήρε την μπάλα. But in any case, this game was nice. We created a lot of opportunities and as I said, we fought a lot not having good freshness. Αλλά σε κάθε περίπτωση παλέψαμε πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι, ακόμα και δεν υπήρχε η φρεσκάδα που θέλαμε. Επειδή δεν υπήρχε η φρεσκάδα αυτή, ήταν τόσο έντονος ο εκνευρισμός των παιχτών του. Yes, probably this is the reason. The second is that they wanted a lot to win. Ενδεχομένως αυτό. Το δεύτερο είναι ότι, θέλουν πάρα πολύ να κερδίσουν. The fourth under this heat. Το τρίτο είναι ότι παίζαμε υπό αυτή τη ζέστη. And the fourth because a lot of them they have a lot of ambition and they don't accept to make mistakes. Και το τέταρτο είναι ότι υπάρχουν πολλές φιλοδοξίες από πολλούς και δεν δέχονται το να κάνουν λάθος. They know very well that they made mistakes, but they try to show that they don't accept. Ξέρουν πολύ καλά ότι μπορεί υπάρχει πιθανότητα να κάνουν ότι κάνουν λάθος, αλλά δεν το δέχονται. And then are this kind of reaction. Και έτσι υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις. Υπάρχει μια πολύ καλή ροή στα διαρκείας. Ο κόσμος βλέπει την προοπτική, έρχεται κοντά στην ομάδα. Ένα μήνυμα θέλει να του στείλει ο coach μια εβδομάδα ουσιαστικά πριν το πρώτο ραντεβού στην Τούμπα. There is a very good flow in the way that the season tickets are being sold. The people appreciate the potential that the team has. If you want to send a message to them 1 week before the game against Basel. I expect a fantastic atmosphere. They have to push us and we need this because our tough games and in the league when we will start from minus two, then we need to have behind us Thessaloniki. Θα πρέπει να μας πιέσουν, θα πρέπει να μας στηρίξουν. And all PAOK fans because Arnold is Thessaloniki. Και θα, λόγω του ότι το πρωτάθλημα ξεκινάει με μείον 2, χρειαζόμαστε τον κόσμο δίπλα μας και όλη τη Θεσσαλονίκη και όλο από όπου βρίσκεται ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Περιμένει μια φανταστική ατμόσφαιρα την Τρίτη στο ματς με την Βασιλεία. Μια φανταστική ατμόσφαιρα περιμένουμε και εμείς. Εξήγησε κάποια πράγματα. Είπε ότι ήρθανε 5 και φύγανε 7. Είπε ότι έχουμε ένα καινούριο γκρουπ, ναι. Κάπως έτσι το είπε. Βέβαια, μέσα στα λόγια του λέει ότι έχουμε μια φυσική συνέχεια από πέρσι, γιατί υπάρχει ένα γκρουπ, mm-hmm. αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δουλέψουμε. Έτσι έγιναν κάποιες αλλαγές, mm-hmm. οι οποίες ήταν σημαντικές. Κάποιοι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν. Πρέπει να δουλέψουμε και φυσικά οι παλιοί, αυτό το γκρουπ, αυτή η συνέχεια που έχουμε από πέρσι, να βοηθήσουν τους νέους παίκτες και γενικότερα να βοηθήσουν στο πώς θα δέσει αυτό το γκρουπ για να έχει τη χημεία και να πετύχει αυτά τα οποία πέτυχε και πέρσι. Ρωτήθηκε βεβαίως για την ετοιμότητα των παικτών με φόντο την Βασιλεία. Είπε ότι αν ρωτήσετε έναν τους παίκτες θα καταλάβετε ότι είναι έτοιμοι, ότι όλοι περιμένουν αυτό το παιχνίδι. Έγινε σκληρή δουλειά στην προετοιμασία, έτσι. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι αν είμαστε ψυχολογικά έτοιμοι... Ναι, αυτό είναι το κομμάτι. Αυτό είναι το κομμάτι, το ψυχολογικό κομμάτι. Όταν γίνει από πλευράς προετοιμασίας και στα πιο ειδικά που είναι να γίνουν τώρα εν ώψη Βασιλείας, θα γίνουν και μέσα στην εβδομάδα. Το κομμάτι της ψυχολογίας και της προετοιμασίας αυτής είναι που μένει. Για την ευρωπαϊκή λίστα έχουμε λέει 2 ακόμη μέρες. Ναι. Εξαρτάται από το ποιος θα έρθει, αλλά και από άλλα πράγματα. Αν έχει κάνει προετοιμασία και αυτά. Και λέει, μην ξεχνάτε, πέρσι κάναμε μεταγραφές τελευταία μέρα της μεταγραφικής περίοδου με παίκτες που προέρχονταν από διακοπές. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν φάνηκε ούτε. Δηλαδή, στις δηλώσεις του και πάλι ο Λουτζέσκου ήταν πολύ προσεκτικός σε αυτά που ήθελε να πει. Πέρασε τα μηνύματα που θέλει να περάσει. Ούτε υπεραισιόδοξος, έτσι, ούτε απεσιόδοξος. Με βάση τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα, τοποθετήθηκε και πάντα ξαναλέω ότι ο συγκεκριμένος, ο Λουτζέσκου, όταν τοποθετείται δημόσια, είναι προσεκτικός σε αυτά που λέει. Και τα μηνύματα που θέλει να περάσει τα περνάει. Ό,τι θέλει να δώσει θα το δώσει, ό,τι θέλει να κρατήσει για τον ίδιο θα το κρατήσει. Προσέχει πάρα πολύ τα λόγια του και το τι θέλει να περάσει προς τα mm-hmm. έξω. Mm-hmm. Νομίζω ελάχιστες φορές είναι που του βγήκε κάτι το οποίο δεν ήθελε να βγει προς τα έξω, έτσι. Mm-hmm.
Λοιπόν, βλέπω ότι υπάρχει κινητικότητα, αλλά μάλλον βάλαμε εύκολη ερώτηση. Πολύ εύκολη. Δεν έχουμε ούτε μία λάθος απάντηση από ό,τι βλέπω. Στιγμή, έτσι. Πάμε πολύ καλά στις, στις απαντήσεις. Και μάλιστα κάποιοι εξηγούν και πώς μπήκε το συγκεκριμένο. Όντως, όντως. Λοιπόν, goal. FM κενό το ονοματοπώνυμό σας και ποιος είναι ο τελευταίος ευρωπαϊκός σκόρερ του ΠΑΟΚ χρονικά. Το όνομα του παίκτη θέλουμε. Για να κάνουμε την κλήρωση στο τέλος, γύρω στις 3 για τα 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Βασιλεία την ερχόμενη Τρίτη. Έχεις να αναφέρεις κάτι από το διάλειμμα? Όχι, θα γυρίσουμε με μια πολύ ωραία συνέντευξη από έναν άνθρωπο, όχι από τους απεσταλμένους μας, έτσι, για να το διευκρινίσουμε, τους ακούγαμε καθ' όλη τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών, από έναν άνθρωπο, ο οποίος βρέθηκε για 5 ημέρες στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ και τα υπόλοιπα θα τα εξηγήσουμε και θα τα ακούσουμε πιθανότατα, έτσι, αν μας βοηθήσει και η τηλεφωνική μας σύνδεση με τον ίδιο, για τα όσα είδε, όσα αποκόμισε, τον Λουτσέσκου, το σύνολο του ΠΑΟΚ και το καθεξής. Ωραία. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ συνεχίζουμε ΠΑΟΚ 24, πάμε μέχρι και τις 3, δεύτερη ώρα σε εξέλιξη, μπαίνουμε σιγά σιγά στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Προαναγγείλαμε από πριν, ναι από πριν προαναγγείλαμε, όταν προαναγγείλεις το κάνεις πριν. Προαναγγείλαμε λοιπόν μια κουβέντα που έχουμε να κάνουμε με αφορμή την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είμαστε πολύ έτοιμοι να πάμε στην Ρουμανία, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον Νικολάη Γκριγκόρε. Έτσι βρέθηκε για 5 ημέρες στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, έτσι παρακολουθώντας από κοντά την προετοιμασία του Ράσβαν Λουτσέσκου. Χθες έδωσε μια συνέντευξη στην Ρουμανία για το τι είδε αυτές τις 5 μέρες, για το τι αποκόμισε από την προετοιμασία του ΠΟΚ. Ο Νικολάη προπονητής στην ΚΑΠΑ17, έτσι. Έτσι ακριβώς, της Εθνικής Ρουμανίας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έτσι ξεκινάει τα βήματα, τα πρώτα βήματα στην προπονητική του καριέρα, κάνει τα πρώτα του βήματα και ήθελε να πάρει έτσι μια σφαιρική άποψη και εικόνα από την προετοιμασία του ΠΟΚ. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μπορούμε, Νίκο, να τον καλησπερίσουμε. Νικολάη, good afternoon from Θεσσαλονίκη, from Greece. Good afternoon. Hello, how are, how are you? Hello, I'm okay, I'm very good. Okay. Να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας έτσι, ερώτηση. Δεν ξέρω αν πώς πήρε την απόφαση, έτσι, να πάει να παρακολουθεί την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Νικολάη, how about your decision to see the preparation of ΠΑΟΚ and how do you... Do you live this experience? No, I want to see this training for a long time ago. I was speaking with Razvan and I tell him that I want to come to see his training and the team, to see ΠΑΟΚ. He tell me to come to Thessaloniki if I can, but my schedule was full and I cannot. But now was this opportunity to go in camping and it was amazing for me because I saw Razvan again training and also I saw players, very good players with quality, and after all I saw all ПАОК. I saw the atmosphere from this big team and I saw everything. I saw what means for me the best team in Greece. You stayed there for 5 days, right? Yes, 5 days. Okay. Εντάξει, η ερώτηση ήταν για το πώς έτσι το πήρε την απόφαση και έζησε έτσι αυτή την εμπειρία. Μας είπε ότι είχε μιλήσει και νωρίτερα με τον κύριο Λουτσέσκου. Του είχε πει ο προπονητής του ΠΑΟΚ να έρθει μέσα σε σεζόν να παρακολουθήσει κάποιες προπονήσεις. Ήταν το πρόγραμμά του γεμάτο. Ναι, ήταν το πρόγραμμά του γεμάτο και δεν βόλεψε. Βόλεψε τώρα. Και όπως είπε, είναι πολύ χαρούμενος καταρχάς που είδε ξανά τον Λουτσέσκου έτσι και πέρασε μέρες έτσι μαζί του και του έκανε τρομερή εντύπωση. Η ποιότητα των παικτών του ΠΑΟΚ, ο τρόπος που δούλευαν και γενικότερα έτσι, η ατμόσφαιρα μέσα στην ομάδα αυτές τις 5 μέρες που ήταν στην Ολλανδία και παρακολούθησε την προετοιμασία. Να τον ρωτήσουμε τι τον εντυπωσίασε περισσότερο από αυτές τις 5 μέρες από αυτά που είδε. Νικολάη, the most impressive thing that you saw in this preparation? The most impressive was that time when I saw the players, how they prepare, these players who are champion of Europe, like Zerinia. I saw players who was to World Cup now, Prio. I saw Warda. I saw players, and in every moment of the training, in every situation, they give everything. They give everything. They are 100% in the concentrate in the training. And they are this why for me I find the results this why they play
such a high level. Okay. Μας λέει ότι του έκανε, αυτό που του έκανε περισσότερο εντύπωση ήταν παίχτες όπως ένας πρωταθλητής Ευρώπης σαν το Βιερίνια, όπως παίχτες που ήρθαν από το Μουντιάλ, όπως ο Πρίγιοβιτς, όπως ο Ουάρντα, ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι στην καθημερινή δουλειά, δηλαδή ουσιαστικά είπε ότι δεν έχανα λεπτό από την προπόνηση και αυτό είναι που έτσι του έκανε περισσότερο εντύπωση και του άρεσε πιο πολύ απ' όλα. Πώς είδε έτσι το κλίμα ανάμεσα στους παίκτες και σε αυτούς βεβαίως που ήταν στον πάγκο και σε αυτούς που έπαιρναν μέρος στις προπονήσεις? Νικολάη, how about the atmosphere inside the team? Among the players. Also, I talk also about the players, but I talk also about the men around the team because they are a group. They are a group with everybody. The atmosphere was very good. Also with me was very friendly. They know that I come to see their trainings and they talk with me. They ask me if I want to see something, if I want to know something about them. Also the guys from the Kitman to Lubos was who was there to be to be the first in the group, Lubos Mikel. Everything was perfect for me. They talk with me. They ask me if I need something, if I want something. The atmosphere was amazing. For me, it's not. I know how Razvan work and I know everything and I'm not surprised that PAOK have these results and deserve to win the champion and cup in Greece. Because this atmosphere must to be like this also with the men around the team, not only with the team, with the players. Everybody must to feel this for the team, must to be prepared to give everything for results. Okay. Λοιπόν, αυτό το οποίο μένει είναι ότι εκτός από την ατμόσφαιρα την πολύ καλή που υπήρχε ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές, μένει και στην ατμόσφαιρα που υπάρχει γενικά στους ανθρώπους της ομάδας, όπως μας είπε, που είναι κάτι που κρατάει. Ξέρω πολύ καλά πώς δουλεύει ο Λουτσέσκου. Είπε ότι ο ΠΑΟΚ αξίζει να πάρει το ποτάσμα και το κύπελο, γιατί οι ομάδες που έχουν αυτούς τους τίτλους, που διεκδικούν τους τίτλους και τους παίρνουν, έχουν μια τέτοια ατμόσφαιρα. Όχι μόνο οι ποδοσφαιριστές, αλλά και οι άνθρωποι της. Και επίσης τόνισε ότι όλοι οι άνθρωποι της ομάδας τους συμπεριφέρθηκαν πολύ καλά. Ακόμα και ο κύριος Μίχελ, όταν ήταν εκεί, ήταν διαθέσιμος για ερωτήσεις, για οτιδήποτε. Και γενικά η όλη παρουσία του εκεί του άρεσε πολύ. Ήταν μια έτσι, εξαιρετική ατμόσφαιρα, όπως είπε. Να τον ρωτήσουμε πόσο καλά ξέρει τον Λουτσέσκου. Νομίζω συνυπήρξαν μαζί στη Ραπίντα, αν δεν κάνω λάθος. Θα μας το πει και ο ίδιος. Νικολάη, how well do you know Razvan Lucescu? Because we think that you were together in Rapid. How I know well. I know Razvan maybe like 50 years, something like this. 15 years. Yes, we worked together in Rapid. He was my coach many years in Rapid. I think if I stay like this and to think. Around 8 years he was my coach in Rapid. I was with him also a few games in national team of Romania and I keep this relation with him. Okay. Μας λέει ότι τον είχε για περίπου, ήταν για 15 χρόνια περίπου μαζί. Τον είχε ως προπονητή. Όχι, ότι τον ξέρει εδώ και 15 χρόνια. Τον ξέρει και 15 χρόνια, συγγνώμη, έχεις δίκιο, ναι, σωστά. Πριν 8 χρόνια τον είχε προπονητή στη Rapid. Ξέρει το πώς δουλεύει, τον ξέρει και σαν άνθρωπο και γενικά η συνεργασία που είχαν και τότε και τώρα, έτσι με αφορμή αυτή την παρουσία της Πρωτομασίας, ήταν πολύ καλή. Να μας πει τι ξεχωρίζει από τον Λουτσέσκου, έτσι, ή πόσο διαφορετικό τον είδε, αν τον είδε τον Λουτσέσκου, προπονητικά τουλάχιστον. Νικολάη, okay, this year that Λουτσέσκου is in PAOK, we know something about him, but can you tell us some things about him, for his character, for his way of work. I think you saw everything because you don't have only Razvan only this year. You have Razvan also to
3 years took, in Xanthi. Yeah, 3 years yes. in Skoda, Xanthi. Yeah, you saw that he, football is his life. His passion for football is amazing. Also now, because we in Romania we know like this that has a huge passion for football and to know everything, to see new things in football. And I saw Răzvan the same, like before, with this passion. I saw also that was upset with what happened last year, that he want a lot to win the champion. And I think in Romania, we watched what's happened there in Greece, and we are also Romanian upset about this situation with AEK against Olympiacos that they didn't play mm-hmm. on the field. Mm-hmm. And I wish him to go now because in Champions League group to win Basel, and I wish for him to also to win the champion this year because I think he deserving this to make this. We wish it also. Mm-hmm. Okay. Next, μας λέει ότι δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος που είναι στον ΠΑΟΚ, είναι και τα τρία προηγούμενα χρόνια που ήταν στην Ξάνθη και τον γνωρίζετε καλά. Ένας άνθρωπος που έχει πολύ μεγάλο πάθος για το ποδόσφαιρο και γενικότερα έχει πάθος στο να μαθαίνει και να επιμορφώνεται γύρω από το ποδόσφαιρο. Προφανώς και ο ίδιος ξέρει και γενικά στη Ρουμανία ξέρουν το ότι έγινε πέρσι στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ που δεν έπαιξαν στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Αυτά. Πριν τον αποδεσμεύσουμε, μιας mm-hmm. και το συζητούσαμε και προηγουμένως, διάβασα στη συνέντευξή του ότι εντυπωσιάστηκε από την τεχνολογία, από τις ανέσεις, αν θέλεις, που είχε ο ΠΑΟΚ στη διάθεσή του. Mm-hmm. Αν θέλει να μας κάνει ένα τελευταίο mm-hmm. σχόλιο γι' αυτό. Νικολάη, you seem very, very impressed from all this technology that ΠΑΟΚ uses. Yeah. Is it something common in other teams? I think no, eh? In Romania, no. Mm-hmm. In Romania, no. What I saw there was for me was impressive because I saw trainings with this camera from out. In Romania, we don't have like this. Mm-hmm. I also was impressed about the GPS that players use. You know, because mm-hmm. in Romania we have Romanian team use this GPS. To see how long they run and like this, but in Greece they are more at PAOK. I don't know maybe how they're another team do, but at PAOK I saw that how they monitorize the players, how they see how they run, not only how much they run, and this for me was impressive. And after this with these guys from staff. Also, I saw on laptop that trainings the camera make. Mm-hmm. You know, I saw also on the field when they make this, but also I saw on the laptop. I saw how they make trainings, how they propose training, how they make everything. For me, it was amazing this also because in Romania we don't have and teams don't do like this. Οκ. Mm-hmm, mm-hmm. Okay. Ελένη, έχουμε να δώσουμε κάτι άλλο? Όχι, νομίζω ότι μπορούμε να τον ευχαριστήσουμε για την πολύτιμη έτσι, βοήθεια για τα όσα είδε και μας μετέφερε. Οκ. Okay, Νικολάη, thank you very much for this interview and all the best wishes to you. Thank you so much also and good luck for PAOK with Basel and for next year. Thank you. Bye, Νικολάη, thank you very much. And όχι. Κλείνουμε. Οκ. Okay. Πολύ καλά έκανες, Αναστασία. Τα είπαμε με τον Νικολάη. Στο τέλος η ερώτηση ήταν για την τεχνολογία και αυτό που λέγαμε και εμείς ότι όλες αυτές οι λειτουργίες που έχει διάθεση στο ΠΑΟΚ μας είπε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι συνηθισμένο, ειδικά στη Ρουμανία. Δεν υπάρχουν τέτοιες πολυτέλειες. Τόνισε ότι ακόμα και η κάμερα που είναι από πάνω και παρακολουθεί την προπόνηση, τα GPS που έχουν οι παίκτες και μετράνε διάφορα στοιχεία που αφορούν την προπόνηση και την κατάστασή τους είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ στο προπονητικό κομμάτι και είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Μας απάντησε για τη Ρουμανία ότι στη Ρουμανία κάτι τέτοιο δεν υπάρχει και σίγουρα αυτό το σκηνικό, αυτή η τεχνολογία που χρησιμοποιεί ο ΠΑΟΚ είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ και έμεινε και αυτό σε αυτό το πράγμα
όσοι είναι μέσα στο ποδόσφαιρο το καταλαβαίνουν. Ότι αυτά τα, όλα αυτά τα εφόδια που έχει ο ΠΑΟΚ από την τεχνολογία, που δεν τα έχουν και πάρα πολλές ομάδες, τον βοηθάνε πάρα πολύ στο κομμάτι της δουλειάς, της προπόνησης, της προετοιμασίας, κατά τη διάρκεια των αγώνων, στην αποθεραπεία, στην αποκατάσταση. Όλα αυτά τα μηχανήματα βοηθάνε πάρα πολύ. Καλά τα είπε ο φίλος μου ο Ρουμάνος, εντάξει. Εντυπωσιασμένος, έτσι. Ναι. Αρκετά και από τον Λουτσέσκου και από την τεχνολογία εκεί, τις ανέσεις που είχε ο ΠΑΟΚ. Ευχήθηκε στο τέλος η καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Να σου πω κάτι. Οι Ρουμανοί είναι φίλοι του ΠΑΟΚ στην παρούσα φάση. Όσο είναι ο Λουτσέσκου και όσο υπάρχει αυτή η δίψα και αυτή η διάθεση να καταγράφουν τα πεπραγμένα του Λουτσέσκου, νομίζω ότι θα είναι σε άμεση επαφή με τον ΠΑΟΚ και βεβαίως θα έχουν έτσι μια καλή διάθεση απέναντι στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Λοιπόν, FM κενό, τα μηνύματά σας. FM κενό, μάλλον ονοματεπώνυμο και ποιος ήταν ο τελευταίος ευρωπαϊκός σκόρερ του ΠΑΟΚ. Μιλάω χρονικά. Εντάξει, θα πάτε πάρα πολύ καλά συγκριτικά με χθες, έτσι. Απεδείχθη εύκολο το quiz. Νομίζω ότι ήταν πολύ, πολύ εύκολο. Απεδείχθη εύκολο το quiz και 5 νικητές στο τέλος. Στις 3 θα κάνουμε την κλήρωση για τους 5 νικητές των 5 εισιτηρίων για το ΠΑΟΚ Βασιλεία την προσεχή. Τρίτη στις 8.30, καλά θυμάμαι. Έτσι ακριβώς, 8.30 ώρα, δεν θα έχει και τόσο ζέστη, θέλουμε να πιστεύουμε εμείς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά με τα... αυτή η ώρα πήγε πολύ με Λουτσέσκου και με τις... Ήταν η ώρα συνέντευξη του που έδωσε Λουτσέσκου 24. Και με τον έτσι, συνεργάτη, να το πω έτσι, που βρέθηκε στη Ρουμανία τις προηγούμενες ημέρες. Ο συγκεκριμένος πρώτα μίλησε στη Ρουμανία σε μια ιστοσελίδα εκεί. Ναι, από εκεί τον... αλιεύσαμε. Τον τσιμπήσαμε κι εμείς, έτσι, γιατί δεν ξέραμε ότι βρέθηκε στην... Εντάξει, είναι προπονητής K17, έτσι, δεν είναι... Ναι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νεαρός ηλικιακά, έτσι, κάνει τα πρώτα του βήματα στην προπονητική, συνεργάστηκε με τον Λουτσέσκου και είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι προπονητές που κάνουν έτσι πολλά ταξίδια θέλοντας να πάρουν πράγματα, εμπειρίες, να δουν τον τρόπο δουλειάς άλλων προπονητών, να αφομοιώσουν έτσι στοιχεία είναι πάνω κάτι στη οποίο, δική τους δουλειά. Συνηθίζεται. Είναι κάτι που γίνεται. Το να βρίσκονται έτσι κάποιοι προπονητές σε κάμπ έτσι ομάδων προετοιμασίες τέλος πάντων ή γενικότερα να παρακολουθούν ένα κομμάτι προπονήσεων, είτε νεαροί προπονητές είτε εξής προπονητές που μπορεί να έχουν κάποια συνεργασία, κάποιοι που είναι εκτός δουλειάς και όλα αυτά. Έτσι, δεν είναι κάτι που είναι καινούριο. Απλά ο συγκεκριμένος από τη Ρουμανία είχε την ευκαιρία και πέρασε και μέρες μαζί με την ομάδα. Δεν ήταν μόνο ότι είδε μια-δυο προπονήσεις και έφυγε. Όχι. Πέρασε και 5-6 μέρες εκεί. Και ήμασταν και ευγενικοί, έτσι όπως φάνηκε. Τι εννοεί. Α, ναι, okay. Γιατί τον εξυπηρέτησαν και του φέρθηκαν πάρα πολύ όμορφα, όπως σημείωσε και ο ίδιος νωρίτερα. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάρουμε μία ανάσα. Λοιπόν, λέω να πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε τελευταία ώρα. Έχουμε να πούμε και για μπάσκετ. Εσείς συνεχίζετε FM κενό το όνομά σας και ποιος ήταν ο τελευταίος ευρωπαϊκός σκόρερ του ΠΑΟΚ. Ποιος ήταν ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο οποίος τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Λες αυτός που έκλεισε να ανοίξει κιόλας. Τώρα και εσύ μη βάζεις τώρα ιδέες. Αλλά από ό,τι βλέπω ήταν εύκολη ερώτηση. Ήταν εύκολη ερώτηση, αφού βλέπεις ότι... Εύκολη. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχει παραμείνει στο δυναμικό του ΠΑΟΚ. Μεγάλο ανταγωνισμό. Άντε, μία ώρα ακόμα έχουμε για τα 5-3. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για τελευταία ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τρίτη ώρα ΠΑΟΚ 24. Πάμε μέχρι και τις 3, όπως το έχουμε καθιερώσει εδώ και 10 μέρες περίπου. Συνεχίζουμε το δικό μας ασπρόμαυρο τρίωρο. Πάμε μέχρι και τις 3. FM κενό. Ποιος ήταν ο τελευταίος σκόρερ του ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκό παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας. Και λίγο πριν τις 3, μάλλον, θα κάνουμε την κλήρωση. Για τα 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Βασιλεία. Αυτά. Λοιπόν, βλέπουμε ότι και σήμερα υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, έτσι. Θέλετε να βρεθείτε στο γήπεδο με τα διαρκές να φτάνουν τα 10.000, έτσι. Ναι. Πριν κλείσει η πρώτη περίοδο διάθεσης που αφορά βεβαίως τους παλιούς κατόχους διαρκείας. Η ανταπόκριση είναι άκρος θετική και νομίζω ότι μόνο αισιόδοξα μηνύματα στέλνει το συγκεκριμένο νούμερο. Είναι 9.767, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε θεωρώ ότι σήμερα, κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, θα σπάσει το φράγμα των 10.000. 7.000 κάτι περίπου είναι οι ανανεώσεις. Και από 21 του μήνα, βεβαίως, ελευθερώνονται όλες οι θέσεις των ανθρώπων που δεν έκλεισαν την θέση τους. Είναι πάρα πολύ καλό, έτσι. Είναι μεγάλο και... Από τη στιγμή που θα τελειώσει και το κομμάτι των ανανεώσεων, να δούμε πού θα ολοκληρωθεί. Αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει σχεδόν τη μισή πληρότητα, ίσως και κάτι παραπάνω, της Τούμπας μέσα από τα διαρκείας, θα είναι κάτι πολύ, πολύ σημαντικό. Έτσι, και βέβαια, να μιλάμε πάντα στη λογική ότι
Θα είναι, και η Τούμπα θα έχει κόσμο σε κάθε παιχνίδι, έτσι. Γιατί πήγαμε να τη ζήσαμε πέρσι. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι είναι. Πάμε για πολύ μεγάλες επιστροφές στην τρίτη στην Τούμπα, Ελένη Μποντού. Φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί δεν έχουμε και κλεισμένο το θυρών, τουλάχιστον για την ώρα, έτσι. Ναι. Γιατί η σεζόν είναι μεγάλη. Βεβαίως το απευχόμαστε όλοι αυτό το πράγμα το οποίο ζήσαμε πέρσι. Αλλά ξεκινάει με αφαίρεση βαθμών. Μην το ξεχνάμε. Υπάρχει mm-hmm. και ένα μείον 2 το οποίο κουβαλάει σωστά. Ο ΠΑΟΚ στην πλάτη του. Λοιπόν. Σήμερα έχει ρεπό η ομάδα, έτσι. Σήμερα έχει ρεπό η ομάδα, επιστρέφει. Χαλαρά πηγαίνετε, χαλαρά, χαλαρά. Κράζεις, κράζεις. Πηγαίνετε χαλαρά, ελάτε την Πέμπτη, άντε και την Πέμπτη λίγο χαλαρά, οκ, okay, άντε δύο μέρες, μια μισή μέρα ήμασταν εκτός ταξίδι. Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Τρίτη παιχνίδι. Δευτέρα, τρίτη παιχνίδι. Δηλαδή και η ομάδα θα έρθει από... ο. Ποιο. Ξέρω, δεν ξέρω. Καλούλου. Καλούλου, πώς να λένε. Μην μελετάμε εμείς ονόματα, γιατί ξέρει, άμα είναι να μελετήσουμε ονόματα, αυτό ήταν. Τελείωσε. Λοιπόν, Βαρέλα. Ο Βαρέλα συνεχίζει με θεραπεία και χθες και σήμερα και την Πέμπτη το πρωί πριν την προπόνηση θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να δούμε πώς ακριβώς, τι ακριβώς οπότε, μάλλον. Οπότε μέχρι τότε περιμένουμε, δεν μπορούμε να, έτσι, να μιλάμε είμαστε για σίγουροι. Ένα αιμάτωμα στην έξω πλευρά του τετρακέφαλου, το οποίο αποκόμισε από το τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, αντικαταστάθηκε στο 43 του παιχνιδιού. Η πρώτη εκτίμηση έκανε λόγο για απουσία 2-3 ημερών. Αυτό τουλάχιστον εξέφρασε και ο Ράσβαν Λουτσέσκου σε μια αισιόδοξη πτυχή και ανάγνωση του τραυματισμού του Βαρέλα. Και εμείς βεβαίως ευχόμαστε να μην είναι κάτι σοβαρό, γιατί μιας και μιλάμε για Βασιλεία και μιλάμε για Βαρέλα, είναι από τους παίκτες που θεωρούνται σταθερά, έτσι, και ότι έχουν θέση στην ενδεκάδα που προορίζεται για το μάτς με την Βασιλεία. Και εδώ θα ανοίξουμε αυτήν τη μεγάλη παρένθεση την οποία θέλαμε να κάνουμε από την αρχή της εκπομπής για το, τα όσα είδαμε και τα πρόσωπα που ενδεχομένως είναι έτσι, έχουν το προβάδισμα, είναι σε πρώτο πλάνο για τον Ράσβαν Λουτσέσκου με φόντο τα πρώτα παιχνίδια με τη Βασιλεία. Mm-hmm. Λοιπόν, ξεκινώντας από το γκρουπ των τερματοφυλάκων, νομίζω ότι τα δεδομένα εκεί είναι κάπως πιο ξεκάθαρα, τουλάχιστον όσον αφορά τα πρώτα παιχνίδια. Mm-hmm. Γιατί θα δοθεί έτσι φανέλα βασικού σε Αλέξανδρο Πασχαλάκη ως μια συνέχεια της εξαιρετικής πορείας που πραγματοποίησε πέρσι κάτω από τα γκολπόστ του ΠΑΟΚ. Έδειξε πολύ καλά θύγματα. Ο συγκεκριμένος έχει κερδίσει νομίζω την εμπιστοσύνη με βάση τις περσινές του εμφανίσεις που συνδυάστηκαν και έτσι και με το... και με το καλό και με την καλή περίοδο του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν είναι πιο μπροστά από τους άλλους τώρα που μιλάμε. Από τον Ρέι και από τον Γλύκο που πέρσι δεν υπήρξε ουσιαστικά όλη τη χρονιά, ακόμα και από τον Σκιαμπάνη. Μιλώντας με τον Δημήτρη Μπατζόγλου εδώ και με τον Σταύρο Κόλγα τις προηγούμενες ημέρες, θυμάσαι ότι εμείς μας μετέφερε ότι δεύτερος στο μυαλό του Λουτσέσκου είναι ο Σκιαμπάνης. Είναι ο Σκιαμπάνης, ναι. Και με τον τρόπο που συμμετέχουν έτσι οι τερματοφυλακές στις προπονήσεις. Δεν νομίζω ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα είναι και οι τέσσερις. Νομίζω ότι το είχε πει ο Λουτσέσκου πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, ότι δεν αποκλείω στο συγκεκριμένο γκρουπ να έχουμε κάποια αλλαγή. Ναι. Είναι τέσσερις τερματοφύλακες. Θέλουν και οι τέσσερις προφανώς χρόνο συμμετοχής. Δεν είναι εφικτό, αλλά τουλάχιστον στο πρώτο κομμάτι και στο δεύτερο της προετοιμασίας, ο Λουτσέσκου προσπάθησε να μοιράσει το χρόνο συμμετοχής και στους τέσσερις. Έδειξε πάρα πολύ καλά δείγματα ο Ρέι στο ημίχρονο που αγωνίστηκε απέναντι στη Γάνδη, έτσι, που ήταν ο πρωταγωνιστής. Ναι, κοίτα, η θέση του τερματοφύλακα πολλές φορές μπορεί να θεωρούμε ότι ξέρεις, υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν βγαίνει με τίποτα, αλλά ένας τραυματισμός μπορεί να έρθει. Ένα-δυο άσχημα παιχνίδια για κάποια αλλαγή μπορεί ξαφνικά να αλλάξει το σκηνικό. Έτσι πάει η θέση του τερματοφύλακα παραδοσιακά. Απλά και ο Πασχαλάκης είναι... έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη από πέρσι. Και προφανώς είναι πιο μπροστά από τους άλλους τώρα που μιλάμε στο ξεκίνημα της σεζόν. Και το θέμα είναι αν είναι σε ετοιμότητα ο τερματοφύλακας που ακολουθεί, έτσι, σε περίπτωση που ο πρώτος κάτι πάθει, δεν είναι σε καλό φεγγάρι, να δούμε σε τι ετοιμότητα είναι ο επόμενος. Ωραία, φάνηκε ότι είχε έτσι ένα καλό διάστημα στην προετοιμασία, ότι είναι έτοιμος όταν και εφόσον το χρειαστεί η ομάδα. Από εκεί και πέρα έχει ένα Σκιαμπάνη πολλά υποσχόμενος νεαρός τερματοφύλακας. Του χρόνου εκπνέει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ, οπότε θα πρέπει να του δοθεί χρόνος, θα πρέπει να ζεστάνεις κάποιον κάπως τον πιτσιρικά, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει και ο Γλύκος, ο οποίος περιμένει την επιστροφή του. Είναι ένα γκρουπ το οποίο νομίζω ναι, ότι ο Πασχαλάκης κατά την 31η Αυγούστου εκεί ίσως είναι πιθανό ή μάλλον είναι πιθανό να μην είναι οι ίδιοι. Θα το δούμε. Λοιπόν, από την προετοιμασία είδαμε σαφώς τον Βιερίνια στο αριστερό άκρο της άμυνας. Είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει. Το έχει ξεκαθαρίσει με όλους τους τρόπους και σε όλους τους τόνους ο Λουτσέσκου. Είναι αυτό που λες, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Λύση η οποία σου βγαίνει δεν την αλλάζεις. Ναι, ο Βιερίνια θα ήθελε και το είχε πει και στη συνέντευξη που έδωσε στον Σταύρο Κόλκα ότι θα ήθελε να παίζει πιο μπροστά. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν βάζεις τα θέλω
στη ζυγαριά με το τι χρειάζεται η ομάδα και πού πρέπει να βοηθήσεις και να αποδώσεις, σαφώς και υπερτερεί το ομαδικό. Αυτό, το έχουμε δει και πέρσι, έτσι το βλέπουμε και εδώ στο ξεκίνημα. Η παρουσία του εκεί δεν, όχι μόνο δεν δημιουργεί πρόβλημα, αλλά βγαίνει και, πλέον, και σε πλεονέκτημα. Τουλάχιστον στα περισσότερα παιχνίδια. Σε πλεονέκτημα. Δεν είναι δηλαδή ότι ναι, μεν παίζει και αναγκαστικά παίζει μια θέση και τελείωσε. Έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην. Στην ανάπτυξη του παιχνιδιού από μπράβο, τα μπακ, έτσι στο χτίσιμο. Έτσι, είναι ένας παίχτης που πραγματικά παρότι δεν παίζει στη φυσική του θέση και okay, δεν παίζει στη θέση που του αρέσει, να το πούμε έτσι, είναι πολύ λειτουργικός μέσα στην ομάδα. Είναι πολύ και το ίδιο ισχύει και για τον Μάτος, έτσι, για τα δύο άκρα, το αριστερό και το δεξί, για το πόσο κομβικός είναι ο ρόλος τους στην ανάπτυξη του παιχνιδιού από πίσω. Το έλεγες και εσύ στις προηγούμενες εκπομπές, το λέγαμε και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, πόσο σημαντικά είναι τα άκρα να ανεβαίνουν και να βοηθάνε τον ΠΑΟΚ στην ανάπτυξη. Έτσι. Και ο Βιερίνια και ο Μάτος το έκαναν με πολύ μεγάλη επιτυχία πέρσι. Για τον Μάτος, αυτό το οποίο συζητούσαμε και με τον Σταύρο είναι ότι σε κάθε προετοιμασία το ξεκινάει, το πάει κάπως συντηρητικά. Έτσι και στην πορεία ανεβάζει στροφές. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί και κουμαντάρει και ελέγχει πολύ καλά το σώμα του. Τα όσα στοιχεία θέλει να δώσει σε φιλικά παιχνίδια, που είναι σαφώς λιγότερα από αυτά τα οποία βλέπουμε στα επίσημα. Ο Βιερίνια είναι μια σταθερά για τον ΠΑΟΚ. Ο Μάτος αντίστοιχα για το δεξιά άκρο της άμυνας είναι μια ακόμη σταθερά. Αλλά από τον Βραζιλιάνο περιμένουμε πολλά περισσότερα και σαφώς και θα δούμε πολλά περισσότερα έτσι, όσο μπαίνουν ναι, σε μουτ okay. επίσημων. Και ο Μάτος το έχουμε καταλάβει και το ξέρουμε πλέον ότι εντάξει, γενικά η προετοιμασία ξέρει το κορμί του, ξέρει τους ρυθμούς του και πηγαίνει λίγο πιο. Μέχρι εκεί που τον παίρνει, να, λοιπόν, να το πω έτσι. Για να μιλήσουμε εναλλακτικά τώρα για τις backup λύσεις που υπάρχουν για Βιερίνια και Μάτος. Για Βιερίνια δεν υπάρχει, έτσι. Ο Λεβέκ βρήκε ομάδα. Ναι. Γιατί ήταν σε άδεια πριν την προετοιμασία, πριν πετάξει πήγε για την Ολλανδία η ομάδα. Στο ταλαιπωριακό. Παίζουν κάθε Χριστούγεννα ένα βραδιποριακό στο ταλαιπωριακό, το θυμάσαι. Δεν ξέρω αν γίνεται ακόμα εκεί. Ναι, ναι. Μια πρόταση έχω μάθει πολύ καλή. Και προετοιμάζεται και αυτό το παιχνίδι, έτσι. Πολύ καλή πρόταση έχει στα χέρια του, την εξετάζει. Ναι. Απλά ακόμα δεν νιώθει έτοιμο να προπονηθεί. Όταν το πάρει απόφαση, θα, μπορεί και να θα το τον περιμένουν επιτελείς του ταλαιπωριακού να πάει εκεί. Στο διάστημα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία είδαμε τον νεαρό Μπαλογιάννη στα αριστερά. Νομίζω ότι ήταν μια λύση αναγκαστική εκ των έσων για τον Ράσβα Λουτσέσκου. Έριξε τον πιτσιρικά σε μια θέση που δεν είναι η φυσική του θέση, σε μια θέση που δεν γνωρίζει καλά, έτσι. Αλλά νομίζω ότι έδειξε διάθεση, έδειξε έτσι κάποια πρώτα καλά στοιχεία ο πιτσιρικάς. Πάντα βεβαίως με γνώμονα την ηλικία του, το γεγονός ότι για πρώτη φορά ακολούθησε προετοιμασία μεγάλης ομάδας, ότι βρέθηκε σε μια θέση που δεν την είχε παίξει ποτέ στο παρελθόν, αλλά η ουσία είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε backup, αξιόπιστη λύση, αν ομιγέννητο χτυπιόμαστε, κουλιόμαστε από τη θέση μας, συμβεί το οτιδήποτε με τον Βιερίνια. Αντίθετα για τον απέναντίας για τον Μάτος υπάρχει, έτσι είναι ο Κίτσιου, mm-hmm. ο οποίος ναι μεν επέστρεψε από δανεισμό, ναι μεν ανήκει στην κατηγορία, στον γκρουπ εκείνων των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται πιο πίσω από το σύνολο το οποίο δούλεψε πέρσι με τον Ράσβα Λουτσέσκου, άρα τακτικά γνωρίζει καλύτερα τα θέλω του Λουτσέσκου, αλλά δεν πάβει να δίνει έτσι κάποια καλά πράγματα, τα οποία τα είδαμε και με το Ζαμπά της συνεργασίας που έβγαλαν από τα δεξιά, ο Κίτσιου, και να είναι μία λύση, αν και εφόσον ο Μάτος, γιατί ο Μάτος πέρσι έσκασε, έτσι είδαμε μετά το Φεβρουάριο, Μάρτιο, ένα διαφορετικό Βραζιλιάνο, και λογικό ήταν, γιατί έπαιξε σε όλα, μάτς κυπέλου, φιλικά, πρωταθλήματος, είναι και η ηλικία του τέτοια, χρειάζεται και εκείνος ανάσες και δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος να του δίνει έτσι τις ανάσες που έψαχνε. Ωραία, τώρα στο κέντρο της άμυνας εννοείται ότι το έχουμε καταλάβει και θα μου έκανε αρκετά μεγάλη εντύπωση το να υπήρξε κάποια διαφοροποίηση. Ξεκινάει ο ΠΑΟΚ με Βαρέλα και Κρέσπο, όπως όλα δείχνουν, εν ώψη Βασιλείας, και εφόσον ο Βαρέλα είναι και καλά, έτσι, να ξεπεράσει αυτό το ζήτημα από το τελευταίο φιλικό. Εντάξει, οι δυο τους είναι μαζί. Οι δυο τους γνωρίζονται πολύ καλά. Νομίζω ταιριάζουν τα χαρακτηριστικά τους. Και είναι ένα δίδυμο το οποίο έχει δουλέψει καιρό μαζί. Έτσι. Γνωρίζουν ποιες είναι οι αδυναμίες, αν θέλεις, οι εσωτερικές αδυναμίες του καθενός, πώς μπορεί ο ένας να καλύψει τον άλλον, πώς κινείται ο ένας στον χώρο. Το είχε πει κιόλας ο Βαρέλα σε μια συνέντευξή του, ότι ξέρω πού θα πάει ο Βιερίνια, ξέρω πού θα πάει ο Μάτος, πού θα πάει ο Κρέσπο. Αυτό είναι το καλό του, να υπάρχει και να διατηρείται
ο κορμός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ξέρουμε, υπάρχει μια συνεννόηση, αν θέλεις, με κλειστά μάτια μέσα στο γήπεδο για το πώς κινείται ο καθένας. Ναι. Και το συγκεκριμένο δίδυμο έχει αποδείξει ότι γνωρίζεται πολύ καλά και υπάρχει μια έτσι, σχετική χημεία που σου δίνει έτσι, μια ασφάλεια για τα μετόπιστε. Στην άμυνα υπάρχει ένα καινούριο πρόσωπο και αναφερόμαστε φυσικά στον Ευγένη Χατσερίδη, που εντάξει, φάνηκε ότι θέλει ακόμα πολύ, πολύ δουλειά. Και πολλή δουλειά νομίζω ότι έχει να κάνει και με το σωματικό κομμάτι. Δηλαδή, μιλάμε για έναν παίχτη σχεδόν 2 μέτρα που, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πολύ πιο δύσκολο να μπει άμεσα σε ρυθμούς αγωνιστικούς από ότι ένα κορμί πιο ευέλικτο. Και στο κομμάτι που έχει να κάνει, ξέρεις, με την προσαρμογή μέσα στην ομάδα, στην επικοινωνία και όλα αυτά. Έτσι, γιατί για πρώτη φορά ο Χατσαρίδης βγαίνει. Έχουμε κλείσει το Χατσερίδης, να το λέω έτσι. Χατσερίδης. Okay. Εγώ από την πρώτη στιγμή. Ευγέν Χατσερίδης. Ωραία. Ευγέν βγαίνει λοιπόν από την. Ο Ευγέν βγαίνει από την Ουκρανία πρώτη φορά στα 31 του. Στα 31 προς 32. Εντάξει, το κομμάτι της προσαρμογής, της επικοινωνίας και όλα αυτά χρειάζεται χρόνο. Μετά από πολλά χρόνια. Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι είναι σε ένα τέτοιο επίπεδο που δεν καίγεται να βάλει μέσα στην 11 το Χατσερίδη. Ναι. Αυτό είναι θετικό. Δεν είναι ότι γιατί έγινε μια μεταγραφή που έκαιγε σε μια θέση που έκαιγε. Έτσι. Okay, το θέμα είναι να είναι και Βαρέλα καλά, έτσι, εν ώψη τρίτης. Γιατί αν και εγώ ήταν να τον πετάξω τώρα στην 11 μέσα, ίσως επειδή ο Χατζαρίδης ακόμα δεν είναι στο 100%, ίσως να μην είναι ούτε στο 78% λέω εγώ, να υπήρχε πρόβλημα. Είναι δύσκολος ο δρόμος που καλείται να διαβεί ο Χατζερίδης, γιατί προφανώς πρέπει να μάθει τακτικά μια νέα ομάδα. Mm-hmm. Ήταν πολλά χρόνια σε άλλη ομάδα, σε άλλη τακτική φιλοσοφία, έτσι, στο πώς αμήνεται, στο πώς αντιμετωπίζει τις ομάδες του Ουκρανικού Πρωταθλήματος. Οπότε πρέπει να μπει σε άλλη φιλοσοφία και πλέον πρέπει το κορμί του να πάρει τον απαραίτητο χρόνο, γιατί λόγω της σωματοδομής του δεν του είναι πάρα πολύ εύκολο, έτσι. Και από εκεί και πέρα είναι ο Μιχόγεβιτς, ο οποίος είναι 5ος στόπερ ξεκάθαρα και νομίζω ότι μέχρι. Και δεν νομίζω θα είναι και στην ομάδα στο ρόστερ μέσα. Για το Στέλιο το Μαλέζα, εντάξει, παιδιά, ξέρουμε ο Μάλεσε τι κατάσταση είναι, ξέρουμε το ρόλο που θα έχει για την επόμενη σεζόν. Έτσι. Ο Μάλε δεν είναι για να παίξει 40 παιχνίδια τη σεζόν. Έτσι. Είναι για να παίξει, ξέρω εγώ, 13 με 15, αν παίζει όλη τη χρονιά και την Ευρώπη. Ξέρει τα θετικά του, ξέρει τα αρνητικά του. Ξέρεις τι θα πάρεις από τον Μαλέζα όσο είναι στο κήπεδο. Τώρα, πηγαίνοντας λίγο πιο μπροστά στα του κέντρου, εντάξει, και εκεί έχουμε ξεκάθαρο προβάδισμα σε πρώτη φάση όσον αφορά την δεκάδα. Ο Μαουρίσιο είναι σίγουρα το νούμερο ένα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Καλά είναι αυτός. Καλά είναι. Εντάξει, δεν πετάει, κοίτα, αλλά καλά είναι. Ανήκει στο γκρουπ εκείνων των ποδοσφαιριστών που φέτος τα δεδομένα για εκείνον είναι διαφορετικά από ό,τι πέρσι. Πέρσι ήρθε 31 Αυγούστου, έτσι. Mm-hmm. Προερχόταν από διακοπές, είχε κάνει κάποιες ατομικές προπονήσεις, είχε έναν γυμναστή ο οποίος τον βοηθούσε. Άρα είχε χάσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας μέσα σε μία ομάδα, mm-hmm. που αυτό σημαίνει ότι αναγκαστικά θα του δώσεις χρόνο, έτσι, για να μπει σε mood συνόλου, σε φιλοσοφία συνόλου. Και ξεκίνησε κάπως αργά να ανεβαίνει, να δείχνει πράγματα. Φέτος είναι από την πρώτη μέρα στην προετοιμασία, έτσι έβγαλε τη σεζόν την προηγούμενη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Από την πρώτη μέρα δουλεύει με τον Λουτσέσκου, από την πρώτη μέρα δουλεύει με παίκτες τους οποίους γνωρίζει από πέρσι και νομίζω ότι έχει την ποιότητα για να έχει μια φανέλα για να. Θα μου πεις η φανέλα βασικού δεν την παίρνει σπίτι σου. Τέλος πάντων, έχει το προβάδισμα στην παρούσα φάση στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Νομίζω ότι με τον Μαουρίσιο φέτος, πέρσι είδαμε λίγα καλά πράγματα. Αν καταφέρει να σταθεροποιηθεί με τα στοιχεία είπες που διαθέτει. Είπες πολύ μεγάλη λέξη, ναι, σταθεροποιηθεί. Ναι. Με τα στοιχεία που διαθέτει, νομίζω ότι μπορεί να δώσει ένα κλικ παραπάνω εκεί στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο Κάνιας. Και γι' αυτό ξέρουμε τα καλά, ξέρουμε τα κακά. Ξέρουμε νομίζω ότι θα δυσκολευθεί πολύ ο Λουτσέσκου στο ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Μαουρίσιο, αν δεχθούμε. Θα το κύψει κι άλλο στην πορεία. Ναι, αν ναι, σαφώς. Σου λέμε τα δεδομένα που έχουμε τώρα. Μετά, αν μπορεί να προκύψει κι άλλο αριστερό μπακ ή άλλο. Ναι. Ναι, δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, δεν θα είναι τόσο εύκολη η υπόθεση του να βγάλει το δίδυμο εκεί στα χαφ, θεωρώ. Ναι, ειδικά για την αρχή και εγώ έτσι νομίζω. Γιατί? Εκτός και αν προκύψει κάποιο θέμα άλλο. Γιατί ναι, μεν ο Κάνιας δείχνει έτσι ότι είναι ιδιαίτερα ορεξάτος, ανεβασμένος. Είναι αυτό το παιχνίδι του κυπέλου ο τελικός που πάτησε το κουμπί, του άλλαξε τη γενικότερη φιλοσοφία που είχε στο μυαλό του. Δείχνει πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι πέρυσι. Αλλά από εκεί και πέρα είναι ένα Σάχοφ.
Είναι αυτό που λέμε ότι υπάρχουν παιχνίδια τα οποία του ταιριάζουν Γάντι, έτσι του Ουκρανού. Πιο μέσα ένα... σεζόν θα πω εγώ. Και, ναι, πιο μέσα και εγώ θα συμφωνήσω. Και είναι και ο Χαρίσης, ο οποίος όπως και ο Κίτσιου υπολείπεται, υστερεί μάλλον για να το θέσουμε καλύτερα, έναντι των υπολείπων που ξέρουν καλά τον Λουτσέσκου. Αλλά δείχνει έτσι κάποια πολύ καλά στοιχεία. Αυτά έδειξε τουλάχιστον στην προετοιμασία. Νομίζω ότι ο Χαρίσης πρέπει λίγο να προσαρμοστεί στον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο Λουτσέσκου. Στο κομμάτι της τακτικής. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσει. Γιατί κατά τα άλλα τα έχει όλα. Αν σε αυτό το κομμάτι της αφομοίωσης των οδηγιών καταφέρει να το κάνει καλά, νομίζω θα έχει κάτι έξτρα ο ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν. Είναι αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι είναι ένα στοίχημα για τον ΠΑΟΚ ο Χαρίσης, αλλά και για το Χαρίση ένα στοίχημα του να κερδίσει μία θέση στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, είναι ένα challenge και για τις δύο πλευρές. Ωραίος. Πώς φάνηκε. Μου άρεσε το challenge. Ωραίο. Λοιπόν, με το challenge αυτό όμως θα βάλουμε μια ανωτελεία. Θα βάλουμε μια ανωτελεία, ναι. Με το challenge. Γιατί πήγε 2,5 ώρα. Δώσε το διαγωνισμό μας πρώτα. Σιγά-σιγά. Λοιπόν, γιατί μας έμεινε συνεχίζετε, παιδιά. Βλέπω ότι υπάρχει κινητικότητα. Βλέπω ότι είστε όλοι ενήμεροι. Δεν ξέρω αν γκουγκλάρετε. Ελπίζω να το θυμάστε. Ωραία. Τελευταίος σκόρερ ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκό παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας το 5 μετά από ένα FM. FM κενό. Το ονοματεπώνυμό σας, ποιος έβαλε το τελευταίο γκολ του ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και σε περίπου μισή ωρίτσα θα κάνουμε την κλήρωση για 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Βασιλεία την ερχόμενη Τρίτη. Φτάσαμε στις 2.30. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Επιστρέφουμε και για να ολοκληρώσουμε τα της ανάλυσης, να το πούμε. Μεσοεπιθετικά μας έμεινε το κομμάτι. Της προετοιμασίας και να πούμε και με πράγματα για τον μπάσκετ. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, τελευταίο 20 λεπτό για το ΠΑΟΚ 24. Κάνετε ένα τελευταίο ντου, να πω. Τελευταίο ντου για τα 5 εισιτήρια τα οποία σας κάνουμε δύρο. Τα οποία σας κάνουμε δώρο, έτσι. Για να βρεθείτε βεβαίως στο γήπεδο της Τούμπας την ερχόμενη Τρίτη στις 8.30 στο πρώτο επίσημο παιχνίδι απέναντι στην Βασιλεία. Αρκεί να μας απαντήσετε σωστά στο εξής απλό και εύκολο. Ποιος έβαλε, σημείωσε το τελευταίο ευρωπαϊκό γκολ του ΠΑΟΚ. FM κενό, το μήνυμα του σκόρερ βεβαίως, το δικό σας όνομα τεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526. Ωραία. Πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει μεσοεπιθετικά. Ναι. Είπαμε για τον Μαουρίσιο, ότι στην παρούσα φάση δείχνει να έχει ένα προβάδισμα. Μαζί με τον Κάνιας. Έτσι, μαζί με τον Κάνιας, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτή είναι μια κατάσταση που θα αλλάζει, θα τη δούμε να αλλάζει μέσα στην σεζόν και βέβαια όλα εξαρτώνται από το αν και εφόσον αποκτηθεί παίκτη στη συγκεκριμένη θέση, έτσι. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, okay. Πάμε λίγο στα άκρα, στις πτέρυγες. Δεξιά, νομίζω είναι ότι... το μοναδικό ερωτηματικό, αν υπάρχει ερωτηματικό, γιατί από ό,τι άκουσα και από τον Λουτσέσκου, τον εκτιμά το Ζαμπά, και τον εκτιμά, δηλαδή τον εκτιμά σε φάση να τον έχει είτε μέσα στην δεκάδα είτε κοντά σε αυτήν, τώρα στο ξεκίνημα τουλάχιστον. Εντάξει, εκεί... Σίγουρα το ενδιαφέρον μας ήταν στο Ζαμπά, γιατί ήταν η πιο έτσι ακριβή μεταγραφή και έτσι ένα καινούριο πρόσωπο. Μας έδειξε κάποια πράγματα, έβαλε εκείνη την κολάρα με... Ο Ζαμπά με τη Γάνδη. Με τη Γάνδη, μπράβο. Άνοιξε το σκορ με τη Γάνδη στο πρώτο ημίχρονο, έτσι. Τι 4-5, ποιον βρήκε μπροστά. Σωματικά του. Ακόμα δεν είναι έτοιμος. Ήταν από τα χαϊλά έτσι προετοιμασίας, έτσι αυτό. Αλλά είναι παίκτης ο οποίος. Βλέπαμε στα πρώτα φιλικά, ας πούμε, να τον ακολουθεί ένας ο βοηθός του Λουτσέσκου παντού και να του λέει τι να κάνει. Ο Μπάτσι ήταν παντού. Ναι. Και όντως, στα επόμενα παιχνίδια βελτιωμένος. Είχε καλύτερη εικόνα, έπαιξε καλύτερα, είχε καλύτερες συνεργασίες. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει κίνητρο, βλέπει κίνητρο μέσα από την επιτυχία του στον ΠΑΟΚ. Είναι νεαρός βέβαια, θέλει έτσι πολύ τακτική προπόνηση ακόμη και γι' αυτό κιόλας ο Λουτσέσκου τον έχει από κοντά. Για τα δεξιά λοιπόν σαφώς έχουμε τον Λιμνιό και τον Ζαμπά. Ο Λιμνιός ο οποίος αυτή τη στιγμή... Έχει ένα μικρό προβάδισμα, να το πούμε, έναντι του Ζαμπά. Έχει έτσι. Γιατί τακτικά έχει δουλέψει πολύ περισσότερο με τον Λουτσέσκου. Έχει αφομοιώσει καλύτερα το στυλ και τα όσα θέλει ο προπονητής του να βλέπει μέσα στο γήπεδο. Και επειδή το μυαλό του είναι πολύ στο τακτικά να είναι σωστός, να είναι σωστός στο τακτικό κομμάτι, γι' αυτό κιόλας και το εξήγησε χθες στη συνέντευξη που έδωσε στον Σταύρο Κόλκα για λογαριασμό του Λίμπερο 107,4, ότι δεν είχα πέρσι νούμερα, αν και η θέση μου είναι μπροστά.
Δεν είχα assist και goal, πράγμα το οποίο θέλω να βελτιώσω και να βάλω φέτος στο παιχνίδι μου, γιατί είχα περισσότερο το μυαλό μου πώς θα ανταποκριθώ στο τακτικό κομμάτι που ζητάει ο προπονητής και δεν είναι, μου. Δεν είναι ανάγκη να τον πάρει από κάτω σε αυτό το κομμάτι, έτσι, τον Λιμιό. Εφόσον συνεχίσει τη δουλειά και πάνω σε αυτά που του ζητάνε, θα έρθουν και τα νούμερα, θα έρθουν και assist, θα έρθουν και τα goal. Και είναι καλό που βλέπει ότι ο ανταγωνισμός με τον Ζαμπά, έτσι ότι ήρθε ένας νέος παίκτης για τη συγκεκριμένη θέση, μόνο καλό θα του κάνει. Νομίζω μόνο καλό θα κάνει και στις δύο πλευρές, να υπάρχει εσωτερικός ανταγωνισμός για τα δεξιά, έτσι. Mm-hmm. Αν και δίνουμε ένα προβάδισμα 6 μέρες πριν το μάτς με τη Βασιλεία στον Λιμιό. Μάλιστα. Έτσι, αν και δεν ξέρουμε πώς θα ανταποκριθεί ο Ζαμπά τις επόμενες μέρες. Okay. Αλλά με τα δεδομένα που έχουμε και με αυτά που είδαμε από την προετοιμασία. Ο Λιμιός, ο οποίος ήταν και πάρα πολύ καλός στο τελευταίο φιλικό, ναι, εκεί δεν τον είδαμε. Κινητικό αυτό τον χαρακτήριζα, ναι, όχι, του έλειψε λίγο η ουσία σε αρκετές περιπτώσεις. Αλλά... Είναι αυτό που θέλει να βάλει στο παιχνίδι, ότι είναι αυτό το οποίο πρέπει να βελτιώσει, έτσι. Mm-hmm, ναι. Αλλά ήταν κινητικός, είχε διάθεση και πολλά τρεξίματα. Τώρα, αριστερά. Από την άλλη πλευρά, πάλι έχουμε ένα προβάδισμα εκεί από τον Μπίσεσβαρ, ο οποίος και αυτός έχει βαφτιστεί αριστερός χαφ. Η ποιότητα το ξέρουμε, το τι μπορεί να κάνει καλά το ξέρουμε, το ποιες αδυναμίες μπορεί να έχει τις ξέρουμε, όπως επίσης ξέρουμε ότι είναι παίχτης ο οποίος έχει το προσδόκητο για αυτός, είναι παίχτης που μπορεί να γίνει πολύ λειτουργικός μέσα στο παιχνίδι της ομάδας, όπως επίσης ξέρουμε ότι και για τον Μπίσεσβαρ η προετοιμασία δεν είναι και το αγαπημένο του έτσι. Κομμάτι τη σεζόν, ρε παιδί μου. Έχουμε okay. πει, βγάλε, κόψε φάτσα, βγάλε συμπέρασμα. Ναι. Δηλαδή αυτό το φυσικ δεν σε παραπέμπει για τρέξιμο με στη ζέστη Σωστά. στην Ολλανδία. Ναι. Είναι ότι πάλι, το εγώ νομίζω του, ότι είναι ναι. πολύ τίμιος στα φιλικά που αγωνίστηκε. Δηλαδή ανταποκρίθηκε. Αγαπάμε Μπίσεσβαρ, έτσι είναι ξεκάθαρο. Όλη η εκπομπή, όλο το ΠΑΟΚ 24, όλο το team, νομίζω όλος ο κόσμος αγαπάει Μπίσεσβαρ. Mm-hmm. Έτσι, είτε σου δίνει 2 πράγματα, είτε σου δίνει 4, είτε σου δίνει 5 μέσα στο παιχνίδι του. Είναι από τους ιδιαίτερα αγαπητούς ποδοσφαιριστές, με τρομερή ποιότητα, σαφώς. Έτσι, ξέρει να διαβάζει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Έχει μια πολύ ωραία χημεία, μια ιδιαίτερη χημεία με τον Λουτσέσκου. Και σίγουρα στην παρούσα φάση είναι αυτός ο οποίος έχει το προβάδισμα για τα αριστερά. Mm-hmm. Βέβαια αριστερά είναι και ο Ουάρντα, έτσι. Αριστερά, ποιος άλλος είναι αριστερά? Είναι ο Λάμπρου. Για μένα, κοίταξε, ο Ουάρντα είναι αυτός που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, να το πω σε εισαγωγικά, γιατί μετά τη χρονιά που έκανε πέρσι στον Ατρόμητο, που ήταν καταπληκτική, προφανώς και μας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον. Τον έχουμε δει λίγο με την ομάδα. Έτσι, γιατί ήταν και στο Μουντιάλ με την Αίγυπτο. Κάποια πρώτα καλά στοιχεία. Έτσι, του Ουάρντα, έτσι, αυτά τα οποία ξέρουμε και έχουμε δει από τον Ατρόμητο. Ξέρουμε όμως ότι έχει πολύ, και αυτός έχει πολύ ποιότητα. Ξέρουμε ότι μπορεί να δώσει πολλά πράγματα. Απλώς θα πάω και τα έχουμε δει. Τώρα, όπως φαίνεται, μένει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που είμαστε. Και αλλά σε αυτόν εντάξει, έχει εστιάσει πάρα πολύ ο Λουτσέσκου. Έτσι. Ναι, γιατί μετά τη χρονιά που έκανε πέρσι. Έχει από κοντά. Ναι, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει να δώσει πράγματα. Το ζητούμενο αλλά... στον Ουάρντα, γιατί τα καλά στοιχεία πες κάποια στιγμή μέσα από την προπόνηση, μέσα από την καθημερινή εξάσκηση, μέσα από την τακτική εκμάθηση, θα τα δούμε κάποια στιγμή στο γήπεδο. Το ζητούμενο για τον Ουάρντα έχει να κάνει με την ορίμανση και την σταθερότητα που καλείται να δείξει μέσα στη σεζόν. Mm-hmm. Έτσι. Ναι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ταλέντο έχει, καλά στοιχεία έχει και το έχει αποδείξει. Από εκεί και πέρα ψάχνεις την οριμότητα στο παιχνίδι του, στο μυαλό του και τη σταθερότητα βεβαίως που πρέπει να έχει και πρέπει να δείξει μέσα στην σεζόν. Ο Λάμπρου. Ο Λάμπρου για μένα είναι αποκάλυψη. Αποκάλυψη πάντα τηρουμένων των αναλογιών. Θέλω να πω πολλά πράγματα για αυτό το παιδί, αλλά είναι ακόμη νωρίς και ξέρεις, θέλω να συγκρατηθώ λίγο. Ναι, εννοώ με βάση την εικόνα που έχουμε δει μέχρι τώρα, έτσι. Ναι. Την εικόνα που έχουμε δει μέχρι τώρα στην προετοιμασία, γιατί ξέρεις, δεν τον είχαμε πολύ στο μπροστά μέρος του μυαλού μας, ρε παιδί μου. Και πέρσι στο Πανιόνιο έκανε μια χαραχρονιά το παιδί, έτσι. Και νομίζω ότι δεν ήταν και σε πρώτο πλάνο στο μυαλό του Λουτσέσκου όσον αφορά τους δανεικούς που θα επιστρέψουν και θα μείνουν. Mm-hmm. Όπως τουλάχιστον δείχνει για την ώρα, έτσι. Νομίζω ότι προφανώς η όλη παρουσία του στο Πανιόνιο του έκανε καλό. Και νομίζω ότι είναι σε φάση να αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά εκεί. Κλασικά τώρα, κλισέ εκνευριστικά. Αλλά νομίζω ότι είναι σε τέτοια φάση. Σου είπα ότι εγώ θέλω να πω καλά πράγματα για τον Λάμπρου, αλλά επειδή είναι νωρίς ακόμη, τα κρατάω για να μην εκτεθώ στην πορεία. Okay. Έτσι, αλλά είναι μια περίπτωση σίγουρα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον,
που θα ήθελα να τον δω περισσότερο μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρω πώς μπορεί ο Λουτσέσκου να διαχειριστεί όλο αυτό το υλικό, έτσι, γιατί όταν μιλάμε για 20 και 25 παίκτες πάντα υπάρχουν δυσαρέσκειες από τον τρόπο διαχείρισης του προπονητή. Είναι λογικό και επόμενο. Μιλάμε για γκρουπ ποδοσφαιριστών που όλοι θέλουν να είναι βασικοί, όλοι θέλουν να αγωνίζονται. Πηγαίνοντας προς την επίθεση πιο πολύ. Μείνε λίγο πιο πίσω. Πού να μείνω? Στον Πέλκα. Ναι, γι' αυτό σου λέω για το συνέδριο. Νόμιζα πα επίθεση. Ναι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ο Πέλκα εκτός από 10 σε πρώτη φάση υπολογίζεται και για λίγο και για δεύτερο επιθετικό. Εντάξει, ο Πέλκα είναι. Είναι η θέση του κρυφού φόρτου του Πέλκα. Εδώ και ένα χρόνο είναι πατημένο στέρμα τον Γκάζι. Είναι ένα διαφορετικό Πέλκα. Νομίζω ότι η περσινή εξαιρετική, η καλύτερη σεζόν του Πέλκα μέχρι την επόμενη πάντα του έχει δώσει αυτοπεποίθηση, τον έχει οριμάσει ποδοσφαιρικά, τα λέγαμε και μέσα στη σεζόν. Ο Δημήτρης έχει πάει σε άλλο επίπεδο, έχει ανεβάσει τον προσωπικό πύχη πολύ ψηλότερα, είναι και αυτός μία σταθερά και για τον προπονητή του, είναι μία σταθερά και για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι όσο ο Πέλκας είναι καλά, όσο ο Πέλκας δείχνει αυτά τα οποία έδειξε και πέρυσι, αυτά τα οποία έδειξε μάλλον και στην προετοιμασία, σίγουρα θα τον δούμε και μέσα στην ενδεκάδα για πολύ καιρό ακόμη, στη βασική πάντα. Πιο πίσω του είναι ο Ελκαντουρί, ο οποίος όμως έχει κάνει καλή προετοιμασία και ο συγκεκριμένος ανήκει στην, όπως λέγαμε πριν για τον Ελακολουσέ και τον Μαουρίσιο, έτσι είναι και ο Ελκαντουρί, που και αυτός πέρσι δεν έκανε προετοιμασία, είδαμε λίγα πράγματα, φέτος έχει ξεκινήσει καλά. Και γι' αυτόν εγώ θα κρατήσω ένα μικρό καλάθι μέχρι 31 Αυγούστου, να σου πω την αλήθεια. Θα κρατήσω κι εγώ μικρό καλάθι, ναι, χωρίς να σημαίνει δεν, κάτι αυτό. Μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι μέχρι τότε, ότι μπορεί και να αλλάξει περιβάλλον. Απλά το ξεκίνημά του και η παρουσία του στην προετοιμασία είναι καλή. Και όχι απλά είναι καλή, είναι καλή σε φάση, αν ο Πέλκας δεν ήταν ο Πέλκας και δεν ήταν τόσο καλά, να ήταν ακόμα και στην ενδεκάδα. Αυτό ακριβώς. Η ατυχία ή αν θέλεις το δυσάρεστο για τον Μαροκινό έχει να κάνει με το γεγονός ότι πέφτει πάνω στον εξαιρετικό για την ώρα Πέλκα. Έτσι. Mm-hmm, έτσι. Δηλαδή και οι δύο παίζουν σε μία θέση που χωράει μόνο τον έναν από τους δύο. Ναι. Έτσι. Στην παρούσα φάση το προβάδισμα το έχει ο Πέλκας. Μία ενδεκάδα μαζί με Πέλκα και Ελκαντουρί δεν έχουμε δει, δεν δοκίμασε ο Λουτσέσκου. Οπότε καλά πρώτα δείγματα από τον Ελκαντουρί, μια διαφορετική προετοιμασία, γιατί και αυτός όπως ο Μαουρίσιο βρίσκεται από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας μαζί με τον Λουτσέσκου, μαζί με το υπόλοιπο γκρουπ, δείχνει ωραία στοιχεία, ωραία καλά πρώτα δείγματα, αλλά πρέπει να δει ο προπονητής, πρέπει να δούμε κι εμείς ποιος θα είναι ο ρόλος του, αν και εφόσον η αυλαία της μεταγραφικής περίοδου τον βρει στον ΠΑΟΚ, γιατί χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό, έτσι, όλα είναι ανοιχτά. Mm-hmm. Έτσι, στο ποδόσφαιρο όλα είναι ανοιχτά. Και αν και εφόσον στον άλλον δεν μπορείς να δώσεις έναν ξεκάθαρο ρόλο, θα μου πεις ίσως για μια backup λύση. Από την άλλη, κανείς δεν είναι ευχαριστημένος έχοντας. Μπορεί να σου πει ότι εγώ δεν θέλω να backup. Θέλω να παίξω. Αυτό. Okay. Για την επίθεση δεν έχουμε να πούμε και πάρα πολλά. Έτσι. Υπάρχει επίσης και ο Μιστακίδης εκεί στα πλάγια και πίσω από τον επιθετικό. Δεν είδαμε και πάρα πολλά, είναι αλήθεια, από τον Μιστακίδη. Έτσι δεν είναι, στην προετοιμασία. Δεν να πεις ότι ξεχώρισε πάρα πολύ ή ότι έκανε κάτι πέρα από αυτά που ξέρουμε. Απλά νομίζω ότι ο Λουτσέσκου δεν τον έχει στο μυαλό του ως φορ. Φορ, ναι. Δεν νομίζω τον έχει ως φορ. Νομίζω ότι τον έχει ως δεύτερο επιθετικό και ότι τον έχει. Θέλει χρόνο ο Μιστακίδης. Λοιπόν, επειδή μας ενημερώνει και ο Γιώργος Ματζούκης, να κάνουμε λίγο μια παρένθεση, γιατί αναμένεται να μεταγραφή για τον Ηρακλή. Ακριβώς, και αναφερόμαστε στον Ανδρέα Τσίπρα. Ωραία. Αν θυμάμαι καλά, είναι επιθετικός ο οποίος έπαιζε στην Καλυθέα παλιότερα. Και είχε βάλει και 2 γκολ, 3. Αυτό, γι' αυτό το θυμάμαι και εγώ. Είχε γίνει, ναι. Είχε γίνει λοιπόν, ένας δώρος. Είναι στα γραφεία και αναμένεται ανακοίνωση από πλευράς Ηρακλή. Μεταγραφή για την επόμενη σεζόν, Ανδρέας Τσίπρας. Ωραία, μέχρι να τον πάρει η Μαριλίζ και να ακούσει. Όχι, δεν χρειάζεται. Εντάξει, θα κλείσουμε σιγά σιγά. Ωραία. Λοιπόν, λέγαμε για τον Μιστακίδη, σαφώς και δεν προορίζεται στην παρούσα φάση, νομίζω, για βασικό ο Μιστακίδης. Θέλει χρόνο ακόμη. Πρέπει να δουλέψει κάποια πράγματα. Ήταν περίεργη σεζόν για τον Μιστακίδη. Βέβαια, έχει καλά στοιχεία ο Μιστακίδης, έτσι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παλεύει σε κάθε παιχνίδι. Έχει πολλά
θα μπορούσες να τον δεις σε πολλές θέσεις, έτσι, και δεξιά, νομίζω, και αριστερά, και πίσω από τον φορ. Γενικά το δουλεύει πολύ το μεσοεπιθετικό κομμάτι ο Μιστακίδης. Τώρα ως φορ μπροστά θέλει ακόμη δουλειά. Ναι, ναι. Λοιπόν, και βεβαίως Πρίγιοβιτς, μία ακόμη σταθερά για τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της επίθεσης. Το θετικό είναι ότι είναι καλά. Αυτό καλά. Είναι το θετικό όλων. Μετά το Μουντιάλ είναι κομπλέ, είναι εντάξει, δεν έχει κάποιο θέμα να χτυπήσουμε ξύλο. Γιατί και αυτός δεν ξεκουράστηκε πολύ. Έτσι, ξεκουράστηκε ελάχιστα, γιατί μετά το τέλος των υποχρεώσεων με τον ΠΑΟΚ ενσωματώθηκε με την εθνική ομάδα, προετοιμασία, Μουντιάλ. Okay, μπορεί να μην έπαιξε, αλλά ήταν διαρκώς σε κατάσταση προπονήσεων αγώνων. Έμεινε εκτός για περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες και ενσωματώθηκε στην προετοιμασία. Από τον Πρίγκιπ, τσάμα είναι καλά. Ξέρουμε τη δουλειά του, τη ξέρουμε και ξέρουμε θα την κάνει σίγουρα. Το θέμα είναι αυτό, να είναι καλά. Συμπορευόμαστε με τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος εμφανίστηκε αισιόδοξος όσον αφορά την ετοιμότητα του Πρίγιοβιτς. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Κάπως έτσι έχει να κάνει η κατάσταση με την προετοιμασία. Νομίζω ότι τα αναλύσαμε πλήρως και με λεπτομέρειες για τον καθένα. Λοιπόν, και για την κάθε. Εσείς τελευταία στιγμή προλαβαίνετε FM κενό. Ποιος ήταν ο τελευταίος σκόρερ του ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκό παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας. Σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση για τα 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Βασιλεία. Για τον μπάσκετ κάναμε και μια αναφορά και στην αρχή. Ο ΠΑΟΚ είναι εν αναμονή του συμβολέου του ΓΚΟΣ. Από χθες υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Αμερικανό. Μένει τυπική έτσι, επικύρωση. Και από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί και αυτό το κομμάτι, ο ΠΑΟΚ θα έχει κρατήσει ένα παίχτη που τον ήθελε πάρα πολύ. Ένα παίχτη που ήταν πρώτος στόχος να μείνει. Και επειδή έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στο ότι είναι δύσκολο να κρατήσει Αμερικανό, ο τελευταίος Αμερικανός που έμεινε για τον ΠΑΟΚ δεύτερη σεζόν ήταν ο Κένι Γκρέγκορι. Μιλάμε για καμιά. Πριν πόσα χρόνια? 10-11 χρόνια πριν. Και μάλιστα συγκεκριμένος, αν θυμάμαι καλά, ο Γκρέγκορι κάπου είχε φύγει μέσα στη σεζόν. Να στο πάμε στη χρονιά, κάπου είχε πάει. Άρα μπαίνει σε ένα κλειστό γκρουπ. Και μετά ήρθε ξανά το καλοκαίρι. Ναι, ναι, γιατί είναι οι δυσκολίες που έχουν οι ομάδες αυτού του επίπεδου. Που δεν είναι στην Ευρωλίγκα, να το πω έτσι, να κρατήσουν Αμερικανούς παίκτες. Ο Γκος είναι ξεκάθαρο ότι βάζοντας τα κάτω επέλεξε την πρόταση του ΠΑΟΚ, επέλεξε να συνεχίσει. Ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς είχε αποφασίσει ότι τα περισσότερα χρήματα για συμβόλαιο θα τα δώσει για τον Γκος και αν δεν του κάτσει ο Γκος θα το δώσει για ένα παίκτη εκεί. Ο Γκος λοιπόν απάντησε θετικά και έτσι. Σε μια θέση που θα έχει πολλές ευθύνες, πολλές αποφάσεις στο ρόλο του σκόρερ, όλα δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει εκεί ένα παίκτη που είχε και πέρσι, που του έδωσε πολλά πράγματα πέρσι, που ήταν η παρουσία του Κώστα μία από τις αιτίες που ο ΠΑΟΚ βελτιώθηκε στην πορεία της σεζόν, γιατί ξεκινήσει άσχημα. Και όχι μόνο βελτιώθηκε γιατί τερμάτισε τρίτος, βελτιώθηκε παίζοντας σε καλύτερο μπάσκετ. Έτσι. Και ο Γκος έχει πάρα πολλές εικόνες και εμπειρίες από καλό επίπεδο. Εικόνες και εμπειρίες, τις οποίες έβγαλε και πέρσι με την ομάδα, ένας έτσι αρκετά προσαρμοστικός παίκτης. Γιατί είναι και αυτό ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τους Αμερικανούς. Το πόσο προσαρμόζονται, το πόσο μπορούν να σου βγάλουν τα πράγματα τα οποία ξέρεις ότι έχουν, να τα βγάλουν άμεσα. Και ο Γκος το απέδειξε και πέρσι ότι μπορεί να δώσει πολλά. Και το γεγονός ότι του χρόνου θα έχει ένα ακόμα χρόνο στην πλάτη του, εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να τον επηρεάσει και πολύ. Λες να συνεχίσει? Δεν νομίζω ότι μπορεί να τον επηρεάσει. Ο τρόπος τον οποίο παίζει είναι τέτοιο. Καταρχάς είναι εξαιρετικό στο διάβασμα του παιχνιδιού. Αυτό είναι που κάνει πολύ καλά σε αρκετές περιπτώσεις. Δηλαδή, και με την εμπειρία που έχει και με τα χαρακτηριστικά που διαθέτει στο παιχνίδι του, ξέρει τις περισσότερες φορές πότε να πασάρει σε ένα pick and roll, πότε να σταματήσει και να σουτάρει, πότε θα πάει στη θέση του για να βρει το σουτ που θέλει ή πότε θα βρει ένα διάδρομο για να πάει μέχρι το layup. Γενικά, είναι ένας παίκτης που τον είδαμε και πέρσι. Το να έχεις ένα scorer και μάλιστα έμπειρο είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι σκόρεροι κυκλοφορούν. Θα βρίσκεις. Κάποια χρήματα μπορεί με λίγο περισσότερα, με λίγο λιγότερα βρίσκεις. Άμα ο σκόρερ αυτός είναι και έμπειρος και έχει παραστάσεις από καλό επίπεδο, δηλαδή που διεκδικούσε τίτλους, σε βοηθάει ακόμη περισσότερο αυτό το πράγμα. Είμαστε αναμονή, δεν έχει υπάρξει κάποια. Για το τυπικό σκέλος, έτσι, ναι, της συμφωνίας. Ναι, η συμφωνία έχει επιτευχθεί από χθες και περιμένουμε το συμβόλαιο του Γκος. Και από εδώ και πέρα, ένας Αμερικανός στον Άσο σίγουρα. Πριν προχωρήσεις, διάβαζα το σχόλιο του Μενουδάκου, έτσι, του συνεργάτη του Ηλία Παπαθεοδόρου για τον Phil Goss. Money time, vol 2. Phil Goss, καθηγητή Goss. Money time, το λέει ο Goss, όταν παίζεις για να βγάλεις τα λεφτά του συμβολέου του επόμενου, ρε παιδί μου.
και επειδή πέρσι τον ρωτούσαμε, ναι, έλεγε ότι εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ. Είναι money time τώρα. Και αν με θέλετε, εγώ εδώ είμαι. Δηλαδή το έλεγε από πέρσι. Ο Γκος. Άρα γι' αυτό λοιπόν το χρησιμοποιεί ο βοηθός του Παπαθεοδόρου, Money Time, Βόλτου, καθηγητής Γκος. Μάλιστα. Και από εδώ και πέρα είπαμε, ένας Αμερικανός στον Άσο, η επόμενη, δεν ξέρω αν θα είναι η επόμενη χρονικά κίνηση, αλλά είναι σίγουρα μια έτσι σημαντική κομβική κίνηση για την επόμενη σεζόν. Και από εκεί και πέρα και η στελέχωση μέσα στη ρακέτα. Ο Γκος, όπως όλα δείχνουν, μένει, ο Μαργαρίτης έχει μείνει. Ο Πάοκ έχει από πέρσι τον Κόνιαρη, έχει τον Ζάρα, έχει τον Χρυσικόπουλο, έχει τον Σχίζα, έχει τον Τζαμάλ Τζόουνς, έχει τον ψηλό τον νεαρό τον Καρά και μένουν ακόμα κινήσεις που σίγουρα είναι σημαντικές. Πιθανολογώ ότι υπάρχει ενδεχόμενο να κινηθεί και για τρίτο playmaker ο Πάοκ, γιατί υπάρχει και ο Τσόχλας στο ρόστερ, αλλά ο Τσόχλας έχει τον σοβαρό τραυματισμό από πέρσι. Κάπου περίπου στο Δεκέμβριο θα είναι σε φάση να δούμε αν μπορεί να αγωνιστεί. Γι' αυτό λέω ότι έτσι μένουν κάποια πράγματα ανοιχτά ακόμα, είναι αρκετά και σημαντικά, αλλά η συμφωνία με τον Μαργαρίτη και η συμφωνία με τον Γκος δίνουν έτσι μια περαιτέρω όθηση. Γιατί αν δεν συμφωνούσε ο Γκος, σίγουρο πάω και από Παθεοδόρου είχαν κάποιες τσεκαρισμένες περιπτώσεις, αλλά του άλλαζαν τον σχεδιασμό. Τώρα με την διαφαινόμενη ανανέωση με τον Γκος, ξέρει τι έχει και έχει αυτό τους 6 με 7 παίχτες από πέρσι που έλεγε ο Παθεοδόρου να τους έχει και την επόμενη σεζόν, τον εφικτό στόχο. Λοιπόν, αυτή τη φορά θα κάνεις εσύ την κλήρωση, αν και εφόσον ολοκλήρωσες με τα μπασκετικά σου. Ο Δημήτρης θα την κάνει. Ο Δημήτρης θα μας πει πάλι 5 νούμερα, θα μας πει από το 1 μέχρι το 74. 4, ωραίος. 4, 14, ωραίος. 24. 34, ναι. Και 44, να υποθέσω. Ωραία. Λοιπόν, για... Νίκο, βρες εσύ τα νούμερα, γιατί λοιπόν, τώρα μας τα δυσκόλεψε. Για κλείσε μας λίγο. Λοιπόν, νικητές των 5 εισιτηρίων, ξεκινώ και λέω, το Παλίδης Νίκος, έτσι, ο σκόρ ήταν ο Πρίγκοβιτς, φυσικά το βρήκατε όλοι, εγώ νόμιζα ήταν λίγο πιο δύσκολο. Νομίζω δεν πρέπει να έχουμε ούτε μία λάθος απάντηση, έτσι. Ναι, το βρήκατε όλοι. Λοιπόν, το Παλίδης Νίκος ο ένας, Κεφαλογιάννης Νίκος και αυτός ο δεύτερος. Τσιτουρίδης Κωνσταντίνος ο τρίτος, Μαυρόπουλος Χρήστος ο τέταρτος και Τσιλιγκαρίδης Γεώργιος ο πέμπτος. Έτσι. Λοιπόν, τα έχω γράψει εγώ. Για δώστα. Είναι το Παλίδης Νίκος, Κεφαλογιάννης Νίκος, Τσιτουρίδης, δεν πρόλαβα το μικρό του, αλλά το επίθετο, Μαυρόπουλος και Τσιλιγκαρίδης. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, εσείς οι πέντε, έτσι θα έχετε ενημέρωση από τη Μαριλής, από τη γραμματεία για το τι πρέπει να κάνετε για να λάβετε τα εισιτήρια. Και αύριο θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες. Και συνέχεια. Θα έχουμε και συνέχεια για εσάς που στείλατε σήμερα, αλλά δεν κερδίσατε. Μέχρι την Παρασκευή, καλά να είμαστε για να βρεθούμε όλοι μαζί την Τρίτη το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ραντεβού ξανά αύριο στις 12. Ακολουθεί Γιώργος Ζαγόρας και η εκπομπή στο πέναλτι. Μένετε στο Λίμπερο. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.